Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Απόψε στην τηλεοπτική δίκη, ζωντανά από την υπηρετική τηλεόραση και το διαδίκτυο και βέβαια σε μαγνητοσκόπηση για τους ξενύχτιδες. Στην απόψινή δίκη, λοιπόν, θα μάθουμε τι γίνεται με τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Τι ακριβώς θα γίνει και ποιο είναι το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΠΟ προς το Πανθεσσαλικό στάδιο. Τι θα γίνει με τους δύο φιναλίστ. Επίσης, απόψε στην τηλεοπτική δίκη φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που θα μας μιλήσει για το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Καθώς πράγματι ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος και υπάρχει βέβαια και η προσπάθεια του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού στο Conference League που έχει πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον για την ποδοσφαιρική Ελλάδα που προσπαθεί να βγάλει και πέμπτη ομάδα και προσπαθεί να φτάσει και στην 15η θέση της κατάταξης, της βαθμολογικής κατάταξης της UEFA. Απόψε στην τηλεοπτική δίκη θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την έρευνα που ξεκινήσαμε για το πλυντήριο στοιχηματισμού με δύο μεγάλες αποκαλύψεις. Μία για αυτό το θέμα και μία άλλη για το διεθνές κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού που αποκαλύφθηκε πριν από 2,5 περίπου χρόνια στην Αυστρία και υπάρχουν οι περίφημες συνομιλίες της Europol και της Eurojust. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα θέματα της διαιτησίας, γιατί αλήθεια θα συνεχίσουν να έρχονται ξένοι διαιτητές τη στιγμή που το Σαββατοκύριακο, αν εξαιρέσουμε μία περίπτωση του Μαλούτα, κατά τα άλλα όλοι οι άλλοι Έλληνες πήγαν εξαιρετικά. Δηλαδή πάτησαν το χορτάρι, σφίριξαν και τα πήγαν μια χαρά. Όλα αυτά μαζί μας θα τα συζητήσουμε με την κυρία Έλλη Μελέμη, ποινικολόγο, που είναι εδώ στο κεντρικό στούντιο του Open. Καλησπέρα σας κυρία Μελέμη. Ο κύριος Γιώργος Καζναφέρης είναι μαζί μου, ο πρώην διεθνής διαιτητής. Καλησπέρα κύριε Καζναφέρη. Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη. Ο κύριος Δημήτρης Αλπιγκίδης. Από τη Θεσσαλονίκη έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Καλώς ορίσατε κύριε Σαμπιγκίδη. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Μαζί μας ακόμη ο συνάδελφος Πάνος Βόγλης, διευθυντής του monobala.gr, του μοναδικού ποδοσφαιρικού site στην Ελλάδα. Καλώς όρισες Πάνο. Τώρα ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ο κύριος Γιώργος Μπούζος, όπως κάθε Δευτέρα, από το Μετρόπολη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και η κυρία Μέρη Μπενέα δίπλα μου με το ρεπορτάζ της στο δικαστικό, τις δικογραφίες της και φυσικά την επικοινωνία του τηλεθεάτρου. Την οποία δίνω αμέσως. Καλησπέρα και από μένα. 2-13-0-99-0-4-14 το τηλέφωνο της εκπομπής. dikipapaki.tvopen.gr και dikisport.blogspot.com ηλεκτρονική μας επικοινωνία. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον τελικό. Ο Πάνος Βόγλης έχει όλες τις πληροφορίες καθώς υπάρχει η επιστολή της ΕΠΟ στο Πανθεσσαλικό και ζητάει να μάθει αν πληρεί τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή του τελικού. Υπάρχουν οι απαντήσεις Παναθηναϊκού και Άρη προς την ΕΠΟ για το αν δέχονται να αλλάξουν γήπεδο. Είναι δεδομένο πια ότι ο Άρης δεν το δέχεται. Λέει ή Πανθεσσαλικό με κόσμο ή χωρίς κόσμο ή εν πάση περιπτώσει Βικελίδης. Και φαίνεται μετά την ρήτρα της Κοσμοτέ πάνω ότι οδηγούμαστε σε έναν τελικό κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό και κλεισμένο των θυρών. Ναι, νομίζω ότι η τελευταία παράμετρος που θέτεις, Κυριάκο, είναι αυτή η οποία μας αλλάζει όλα τα δεδομένα ή τέλος πάντων μας κατευθύνει ότι δύσκολα μπορεί να φύγει το Πανθεσσαλικό πλέον. Αλλά χωρίς κόσμο, αυτό είναι το πρόβλημα και το μεγάλο κακό αυτής της υπόθεσης. Ένας τελικός που θα πρέπει να είναι γιορτή. Δεν θα είναι γιορτή σίγουρα αν παίξουν στο Πανθεσσαλικό ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Η ΕΠΟ οφείλε να ενημερώσει εγκαίρως, ένα μήνα πριν είναι το εγκαίρως και κλείνουμε τον ένα μήνα αύριο, για το πότε θα γίνει, για το πού θα γίνει ο τελικός. Εφόσον η ΕΠΟ ενημέρωσε την Κοσμοτέ TV, η οποία είναι το κανάλι, θυμίζω, που έχει τα δικαιώματα εδώ και χρόνια, ότι ο τελικός θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, υπάρχει ένα αστερίσκο. Υπήρχε σχετική ρήτρα. Έπρεπε να το κάνει ένα μήνα πριν. Το πού και το πότε. Το πού και το πότε. 18 Μαΐου στο Πανθεσσαλικό. Αυτό ενημέρωσε η ΕΠΟ την Κοσμοτέ TV. Νομίζω τα υπόλοιπα πλέον είναι της προηγούμενης ημέρας που λένε ρεπορτάζ. Όλα τα σημαντικό είναι, αλλά είναι της προηγούμενης ημέρας. Εφόσον η ΕΠΟ παίρνει την ευθύνη και ενημερώνει την Κοσμοτέ TV ότι κύριε, ο τελικός θα γίνει στο Πανθεσσαλικό την τάδε ημερομηνία, από εκεί μετά νομίζω τα υπόλοιπα έπονται. Βέβαια, για να φτάσουμε στο σημερινό, στις 15 Απριλίου και να φτάσουμε στο σημερινό έτσι αδιέξοδο, υπάρχουν πολλοί υπέτειοι, αν με ρωτάς, και πολλοί υπεύθυνοι. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπήρξε συνένεση.
Εφόσον ο Άρης επέμεινε σε στάση του να μην κατέβει στην Αθήνα να παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο θεωρείται κατά πάσα, έτσι, νομίζω κατά πάσα βεβαιότητα και κατά γενική ομολογία το πιο ασφαλές γήπεδο της χώρας, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, ο Άρης δεν το εξετάζει αυτή τη στιγμή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Άρης θέτει Πανθεσσαλικό ή Βικελίδης, μάλλον το Βικελίδης για λόγους εντυπωσιασμού, αν μου επιτρέπεις, το θέτει στην κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός θα ήθελε να παίξει με κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί το θεωρεί το πιο ασφαλές γήπεδο για να φιλοξενήσουν κόσμο. Και βέβαια, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν πάει με κόσμο στο Πανθεσσαλικό και από τη στιγμή που ο Άρης δεν κατεβαίνει στην Αθήνα, τα πράγματα πλέον γίνονται πολύ περιορισμένα. Πάνω για τον πολύ κόσμο, ξέρεις, και για αυτούς που πιθανόν δεν παρακολουθούν στενά τα ποδοσφαιρικά, υπάρχει αυτό που θα πούμε, θα το πω εγώ ευθέως, το έγραψα και χθες. Πληγώνεται το ποδόσφαιρο και πάλι. Βέβαια. Από πείσματα, από αιμονές, από ό,τι μπορεί να υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, ποιος θέλει, ποιος μπορεί να γοητευθεί από έναν τελικό κυπέλου χωρίς φιλάθλους. Ποιος. Εγώ πάντως να πω κάτι, Κυριάκο, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του κυρίου Καρυπίδη, υπό ποια έννοια το λέω. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, άρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς αν αυτό που λέω είναι έτσι, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να κατέβει με 20-25 χιλιάδες φίλους του Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και να γίνει ένας τελικός γιορτή, όπου ο Άρης, αν τον κερδίσει, θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη τροπεούχος μετά από πόσα χρόνια και πάρα πολύ χαρούμενο. Για να πάμε στη Θεσσαλονίκη να μας πει ο Γιώργος Μπούζος, να μας δώσει την απάντηση δηλαδή, γιατί δεν κατεβαίνει με 20-25 χιλιάδες φίλους του Άρη στο ΑΚΑ. Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία μπαίνουν στη ζυγαριά. Το ένα είναι η χαρά της συμμετοχής των φίλων του Άρη σε έναν τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το δεύτερο είναι πώς θα έχουμε για τον Άρη έναν τελικό ίσων αποστάσεων. Αυτό είναι το διακύβευμα εδώ που μπαίνει στη ζυγαριά. Αν πάμε στο ΆΚΑ έχουμε τον κόσμο, χάνουμε όμως την ουδετερότητα. Αν πάμε στο Βόλο έχουμε την ουδετερότητα και χάνουμε πάλι τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι προφανές και λογικό ότι αν θέλουμε έναν τελικό σε ένα ουδέτερο γήπεδο ίσων αποστάσεων, τότε ο Βόλος είναι κατά τεκμήριο ότι καλύτερο υπάρχει. Αν ήθελε ο Άρης να το θυσιάσει αυτό, θα έπρεπε να συρθεί να πάει στο ΆΚΑ. Και εδώ, επειδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Καρυπίδης αποφασίζει μόνος του, είμαι σίγουρος ότι παίξε ρόλο και η ετοιμιγορία, η θέση των φίλων του Άρη. Να πάνε στο ΟΑΚΑ, στην Αθήνα, όπου είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, ενός αναθηναϊκή ομάδα, ή να πάμε στο Βόλο. Ας μην είμαστε εμείς εκεί, αλλά να διεκδικήσουμε το κύπελο με μεγαλύτερες πιθανότητες. Εδώ, στη ζυγαριά, βάραινε πολύ περισσότερο, πάμε να παίξουμε 50-50 σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Και να πω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι όλο αυτό, δηλαδή αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός, ότι εγώ έρχομαι στο Βόλο, αλλά δεν συνενώ στην παρουσία φιλάθλων, για μένα υποκρύπτει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι πώς θα σύρουμε τον Άρη να τον πάμε να παίξει στο ΟΑΚΑ με κόσμο. Εδώ για τον Άρη το δέλεαρ είναι ότι έλα να παίξει στο ΟΑΚΑ και φέρε και τον κόσμο σου μαζί. Εμένα, αυτό νομίζω προσωπικά. Εμένα, Γιώργο, και απευθύνομαι στον Πάνο τώρα, με ξενίζει ιδιαιτέρως. Τον θυμάμαι τον κύριο Μπαλκάκο πέρσι. Το θυμάστε κι εσείς, να λέει ότι αυτό που έγινε πέρσι με τον τελικό δεν θα επαναληφθεί ποτέ. Έτσι έλεγε. Και να που επαναλήφθηκε. Φτάσαμε ένα μήνα πριν για να ορίσει η ΕΠΟ το Πανθεσσαλικό και μάλιστα και κλεισμένο των θυρών. Θεωρώ δεδομένο ότι η ευθύνη είναι 100% στην ΕΠΟ. Ό,τι και να έχει γίνει τώρα, ό,τι και να λένε ο Μπούζος και ο Βόγλης, ο οποιοδήποτε κτλ., η ευθύνη είναι της ΕΠΟ. Διότι ποια είναι η διοργανώτρια αρχή του κυπέλου, η ΕΠΟ. Άρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι Παναθηναϊκός και Άρης δεν θέλουν να συμφωνήσουν, θέλουν να το τρενάρουν και να μην μακρηγορώ τώρα, δεν τα βρίσκουν. Η ΕΠΟ έπρεπε να πάρει μια συγκεκριμένη απόφαση. Η ΕΠΟ δεν παίρνει απόφαση. Αναγκάζεται, σύρεται από τα γεγονότα για να πάρει μια απόφαση. Για μένα αυτό είναι το λυπηρό. Και φτάσαμε στη φαρσοκομωδία. Φτάσαμε στη φαρσοκομωδία να λέει ο Μπέος, ξέρετε, θα το φτιάξω το γήπεδο, θα φτιάξω τις κάμερες. Ενώ δεν τις έχει φτιαγμένο για την ομάδα του που πάει να σωθεί, έτσι. Δύο αγωνιστικές ο Βόλος παίζει και κλεισμένο των θυρών. Και την ίδια στιγμή λέει ο Καρυπίδης. Ναι, λέει και ο Καρυπίδης, ναι. Αν χρειάζονται 70 χιλιάρικα θα τα δώσω εγώ. Και λέει ο Μπέος, συγγνώμη, αλλά χρωστάς 34 από το 2021. Θεωρώ ότι αυτό προκαλεί αυτός ο διάλογος και θυμηδία προκαλεί. Και δεν δείχνει σοβαρότητα που ταιριάζει σε έναν τελικό που έχει να κάνει με την έγκλη. Αλλά συμφωνώ με τον Πάνο Γιώργο ότι τη βασική, την κυρίαρχη ευθύνη την έχει ΕΠΟ. Αυτή είναι η διοργανώτρια αρχή. Άρα
κατά κεφαλήν, αυτή έχει και την ευθύνη. Δεν μπορεί να την έχει ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, ούτε ο Πάνος ο Βόγλης με το καταπληκτικό monobala.gr. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Και εδώ υπάρχει η τεράστια ευθύνη του Προέδρου της ΕΠΟ, ο οποίος όταν έχεις να διοργανώσεις έναν θεσμό που λέγεται Κύπελλο Ελλάδος και φτάνεις στην κορονίδα του, που είναι ο τελικός, εάν μη τι άλλο, πρέπει να προβλέψεις ότι το γήπεδο το οποίο έχει συμπεριλάβει στην προκήρυξή σου ως έδρα του τελικού πρέπει να πληρεί το ελάχιστο, το αυτονόητο, όρους ασφαλούς διεξαγωγής με παρουσία κόσμου. Αν δεν το έχεις αυτό, θα κάνω ένα τελικό εγώ, θα κάνει ο Βόγλης, θα κάνεις εσύ και πάει λέγοντας. Πριν πάμε στα αγωνιστικά, θέλω ένα σχόλιο από έναν ποδοσφαιριστή και από έναν διαιτητή για το πώς νιώθουν την ώρα που μπαίνουν σε ένα άδειο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο που δεν έχει θεατές, που καλούνται να παίξουν και μάλιστα, κύριε Σαλπιγκίδη, τελικό. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ, δεν νομίζω. Όχι, όχι, δεν μου έχει συμβεί. Δεν θα σας το ευχόμουν, δηλαδή. Ναι, ναι. Ευτυχώς δεν μου έχει συμβεί. Σίγουρα είναι πολύ λυπηρό, είναι πολύ άσχημο. Και για τις ομάδες και για τον κόσμο των ομάδων, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές. Όταν μιλάμε για βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συζητάμε το 2024 για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν τέτοιου είδους εμπόδια, μόνο για εξυγίανση δεν μπορούμε να λέμε. Είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι αν τελικά γίνει χωρίς κόσμο, θα είναι σαν ένα φιλικό παιχνίδι πραγματικά. Κύριε Καζαφέρη. Κύριε Θωμαίδη, είχα τη δυνατότητα και την τύχη να παίξω τέσσερις τελικούς. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και δύο παιχνίδια Ολυμπιακού. Άριστα, έκλεισα την καριέρα μου στο Καφτατζόγλου στο παιχνίδι Άρη Ολυμπιακού σε ένα γεμάτο γήπεδο με φιλάδους και του Άρη και του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο εκ των ουκ άνευ τελικός κυπέλλου γιορτή του ποδοσφαίρου να συνδυάζεται με την παρουσία φιλάθλων. Και δυστυχώς στην Ελλάδα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Μπούζο και τον Πάνο τον Βόγλη, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στην προκήρυξη ότι ο τελικός θα γίνει στο Πανεσσαλικό. Να έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα με το κλείσιμο των εξετρών και τις κάμερες και τα τουρνικέ που θα έπρεπε να αλλάξουν από το Γενάρη μήνα, αν δεν κάνω καλά, και να μην έχει προβληματιστεί η ΕΠΟ και να μην έχει προσπαθήσει να βρει τη λύση από το Γενάρη και το πού θα πάμε στο τελικό, γιατί το γήπεδο που θα γινόταν ο τελικός ήταν κατά 50% το Πανεσσαλικό. Το δεύτερο και χειρότερο είναι ότι προσπαθεί η ΕΠΟ όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κερδίσει χρόνο και να συνδιαλλαγεί με τις ομάδες για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και τελικά ποιος χάνει το ποδόσφαιρο. Γιατί ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί. Και τελικά θα κάνουμε ένα ποδόσφαιρο όπου ο Παναθηναϊκός λέει: ναι, μεν πάμε Πανεσσαλικό, αλλά θέλει τον κόσμο για δικούς του λόγους. Ο Άρης δεν κάνει πίσω και καλά κάνει για δικούς του λόγους να μείνει στην Ελλάδα. Και τελικά ο παδός θα κάτσει πάλι για άλλη μια χρονιά στο σπίτι του και θα κάνουμε ένα τελικό το οποίο θα είναι σαν να λέμε φαγητό χωρίς αλάτι και χωρίς πιπέρι. Και προσέξτε, μιλάμε και θα το αναλύσει σε λίγο ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης για το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Πήραμε μια γεύση και το πιο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την πήραμε και προχθές, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τα σχόλια του Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Χωρίς απώλειες συνέχισαν στην πέμπτη αγωνιστική ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Η Ένωση δεν αντιμετώπισε πρόβλημα κόντρα στον Άρη, επικράτησε 2-0 με ισάριθμα τέρματα του Πόνσε και εκμεταλλευόμενη την αναβολή του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Στη Λεωφόρο, ο Μπερνάρ πήρε από το χέρι τον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε σε μία ακόμα ανατροπή. Οι πράσινοι γύρισαν από το 0-1 του Σλίφκα, επικράτησαν με 3-1 χάρη σε ένα γκολ του Τσέριν και 2 του Βραζιλιάνου και παρέμειναν σε απόσταση ενός βαθμού από την ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ προετοιμάζονται για τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπρίζ, με τους ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν σήμερα πως τα εισιτήρια διαρκείας θα ισχύσουν κανονικά για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στη Super League 2 ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο διπλό στο Ρέντι επί του Ολυμπιακού. Η κεφαλιά του Φουρτάδο χάρισε στους πράσινους στο τρίποντο που συνιστά άλμα παραμονής. Ουραγή και στο μείον 3 από τις θέσεις της σωτηρίας οι Πειραιώτες. Λοιπόν, τώρα βέβαια θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ γιατί έχει μπροστά του και το μάτς με την Μπρίζ. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπροστά του τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου επιτρέψει ο κ. Σαλπιγκίδης να δούμε τι είπε ένας προπονητής, ο κ. Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος φιλοξενήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα εδώ στην τηλεοπτική δίκη και ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ Λερναία Ύδρα. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι που χαρακτηρίζει το φετινό ΠΑΟΚ, έτσι όπως ξεκίνησε από το καλοκαίρι. Ουσιαστικά κανείς δεν πίστευε ότι θα φτάσει τόσο μακριά. Μόνο οι άνθρωποι του και είναι άξιση χαρακτηρίων, θα έλεγα, γιατί τα βάζουμε όλους και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και δείχνουν πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Και είναι νομίζω ότι καλύτερο μπορούμε να δούμε από την ομάδα του ΠΑΟΚ
Έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, συνεχίζει και στη δεύτερη διοργάνωση που συμμετέχει τώρα. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να τον ξεγράψεις. Είναι μια ομάδα που δείχνει πολύ σκληρή για να πεθάνει. Δηλαδή, 2-0 στη Φιλαδέλφεια, λίγο πολύ, πολλές ομάδες θα τα είχαν παρατήσει. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έχει μέταλλο, έχει νοοτροπία, έχει χαρακτήρα και το κυριότερο έχει εμπιστοσύνη. Έχουν πίστη σε αυτό που κάνουν. Θα τον επιβαρύνουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ή πλέον το ψυχολογικό προβάδισμα της κορυφής είναι αυτό που γέρνει την πλάστιγκα? Δεν νομίζω. Μαθημένος είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που είναι μαθημένη σε αυτά, στις δυσκολίες και νομίζω ότι είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, θα έλεγα. Κόβεις ένα κεφάλι και εμφανίζονται δύο. Είναι σκληρή ομάδα γενικά. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που τη βολεύει σε μεγάλο βαθμό όταν ο αντίπαλος έχει τον έλεγχο. Δηλαδή έχει την κυριαρχία και υπάρχει μια ομάδα που ουσιαστικά περιμένει, ξέρει τις ικανότητές τους σαν ομάδα, σαν και ατομικά ο κάθε παίχτης, το εκμεταλλεύονται στο έπακρο και το κυριότερο αυτό που είπα, δεν τα παρατάνε ποτέ. Το έχουν κάνει αρκετές φορές φέτος. Θυμηθούμε το μάτς στη Σκωτία που ήταν νομίζω που έχανε 2-0 και το γύρισε 2-3. Ακόμα και στο εξωτερικό. Είτε Ελλάδα είτε Ευρώπη έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Οπότε θεωρώ ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους. Και έχει και βάθος ρόστερ πια. Ένα προπονητή που είναι σχεδόν μονίμως δεύτερη φυτεία και με βάθος στο ρόστερ. Τώρα του άρεσε του Λουτσέσκου, διότι το Λερναία Ήδρα δεν το έχει ξανακούσει. Το rotation άκουγε και το έλεγε στον εαυτό του κ. Σαλπιγκίδη. Και φαντάζομαι ότι το εφαρμόζει μέχρι τώρα με επιτυχία. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έτσι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Μην ξεχνάμε, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά είναι στην κορυφή. Είναι η ΑΕΚ στην κορυφή αυτή τη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα που έχει αναβληθεί, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός της Τούμπας. Δεν θα διαφωνήσουμε τα λεγόμενα του κ. Αναστασίου. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τη φετινή χρονιά ότι είναι ικανός για όλα. Και αυτό το συμπέρασμα βγαίνει γιατί σε κάποια περίοδο, στο πρώτο διάστημα συγκεκριμένα, έδειχνε ότι δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο. Και φτάσαμε στις γιορτές και να βλέπουμε μια ομάδα εντελώς διαφορετική και μια ομάδα η οποία έχει τις δυνατότητες και τα φόντα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Από καθαρά μεγάλη ατυχία δεν βρίσκεται στον τελικό. Και έχει προχωρήσει στις 8 της Ευρώπης, διεκδικεί το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι όλη αυτή η πορεία για το ότι βρίσκεται σε αυτό το σημείο δείχνει ότι έχει δυνατότητες, έχει βάθος στο ρόστερ, έχει μέταλλο και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου κάνει τη δεύτερη του φυτεία και συνήθως, ξέρετε, οι προπονητές δεν πετυχαίνουν στη δεύτερη φυτεία. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Το έχουμε δει αυτό. Εδώ φαίνεται να είναι πολύ πιο όριμος από την πρώτη θητεία που πήρε και ντάμπλ. Αρχικά θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος ταιριάζει στο DNA των Παοκτσίδων, της ομάδας και της φιλοσοφίας της. Από την άλλη, το ότι έρχεται για δεύτερη φορά είναι ένα βαντάζ για αυτόν, γιατί γνωρίζει καταστάσεις και εφόσον το διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο, είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Νομίζω αυτό είναι κυρίως το οποίο τον βοηθάει στη δεύτερη θητεία να συνεχίσει να είναι πετυχημένη. Και έτσι λειτουργεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν είμαι μέσα. Δεν έχω καθημερινή τρύπη με την ομάδα για να έχω πιο αντικειμενική άποψη. Αλλά βλέποντας τα πράγματα εξ αποστάσεως, αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται. Αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν από πολύ κοντά λένε ότι τα καλύτερα αποδυτήρια τα έχει ο ΠΑΟΚ. Επίσης λένε ότι για ένα διάστημα ο ΠΑΟΚ πράγματι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, παραδοχή και των αντιπάλων σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν είχε διάρκεια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν αρκετές ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές, δηλαδή βρίσκονται πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, να μην έχεις καμπανεβάσματα και να το πληρώνεις και σε βαθμούς. Αλλά η γενική εικόνα που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ είναι αυτή. Ότι υπάρχει μια σχετική σταθερότητα, υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου ποιοτικό. Έχει δημιουργήσει το μέταλλο του νικητή. Στα περισσότερα παιχνίδια είναι οδηγός και ακόμα και σε αυτά που δεν είναι, τα κυνηγάει μέχρι το τέλος. Και όπως είπαμε και πριν, είδατε την αντίδραση της ομάδας με την ΑΕΚ. Μετά του μία πρόκληση την Πέμπτη, είναι πολύ καλή ομάδα η Μπρις, βέβαια, δεν το συζητάμε. Έχει χάσει με 1-0, αλλά έχει μία πρόκληση
που μπορεί και να προκριθεί. Ξεκινώντας, είναι σίγουρο ότι τα παιδιά πιστεύουν στην ομάδα και πιστεύουν ότι μπορούν να πάνε μακριά και στις τρεις διοργανώσεις. Τα καταφέρανε τελικά, ακόμα και να μην πάνε καλά τα πράγματα την Πέμπτη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες. Όπως είπαμε, η Μπρίζ είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία, αυτό που είδα τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, σε κλειστούς χώρους έχουν πολύ καλό συνδυαστικό παιχνίδι και δημιουργούν προϋποθέσεις, αλλά ακόμα και από τις πτέρυγες. Αυτό παρατήρησα εγώ. Επομένως, είναι μια ομάδα που, αν βρει δυσκολίες να επιτεθεί από τις πτέρυγες, να δημιουργήσει ρήγματα και προϋποθέσεις για γκολ με κάποια σέντρα, επιλέγει να πάει ακόμα και από τον άξονα. Δεν είναι μονοδιάστατη, δηλαδή, για να την μπλοκάρεις και να πεις «ΟΚ, θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική». Πρέπει να είσαι 90 λεπτά προσιλωμένος σε αυτό που πρέπει να κάνεις. Και τα παιδιά τα καταφέραν αρκετά καλά, γιατί, όπως είπαμε, είναι τόσο καλή ομάδα και αυτό το αποτέλεσμα το 1-0 νομίζω είναι πολύ καλό και σου δίνει αρκετές πιθανότητες πρόκρισης. Ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε δεχτεί περισσότερα γκολ ο ΠΑΟΚ με βάση την εικόνα, έτσι, του μάτς. Ναι, ναι, σίγουρα. Ήταν πολύ καλή Μπρίζ, χάσανε και το πέναλτι. Όπως επίσης θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, άμα ήταν λίγο πιο προσεκτικός στις αντεπιθέσεις, ίσως να πετύχαινε για κάποιο γκολ. Επομένως, σίγουρα σαν γενική εικόνα μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλύτερη ομάδα στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ ποιοτική. Αλλά πολλές φορές βλέπεις δύο ομάδες που δεν είναι δίκαιο το ισόπαλο αποτέλεσμα, αλλά έρχεται. Αν ο ΠΑΟΚ σε κάποια κόντρα είχε μια καλύτερη τελική πάσα, θα μπορούσε να φύγει και με το Χ. Άρα οι πιθανότητες είναι με τους Βέλγους για την πρόκριση. Η γνώμη είναι ότι είναι 50-50. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει μια δυσκολία, γιατί πρέπει να ισοφαρίσει τον γκολ που δέχτηκε και έχει απέναντι του μια ομάδα η οποία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα, να πετύχει γκολ. Δεν νομίζω ότι είναι δισαβαντάζ για τους Βέλγους οι απουσίες, γιατί σίγουρα δεν μπορεί να έχουν 14 καλούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι έχουν ένα αρκετά καλό ρόστερ που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του παιχνιδιού. Από μία ερώτηση από τον Γιώργο Μπούζο και τον Πάνο Βόγλη. Γιώργο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Είπες ότι οι απουσίες... Να θυμίσω ότι οι τρεις που δεν θα παίξουν από την Μπρίζ έχουν μία συγκομιδή και οι τρεις μαζί 36 γκολ και περίπου, νομίζω, 10 assist. Δηλαδή, είναι δύναμη πυρός η οποία θα λείπει από την Μπρίζ. Γιώργο, η γνώμη μου είναι ότι, χωρίς να ξέρω το ρόστερ της ομάδας, πρώτη φορά το είδα στο πρώτο παιχνίδι, θα μιλήσω σαν ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια ομάδα και δεν έχει την ευκαιρία να παίξει πολλά παιχνίδια, να πετύχει γκολ, να διακριθεί. Είναι τεράστιο το κίνητρο για τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Και σίγουρα θεωρώ ότι δεν είναι παιδιά τα οποία υπάρχει μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα σε αυτούς και σε αυτούς που δεν παίζουν. Θα είναι σίγουρα ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Είναι κάτι αρνητικό για αυτούς το ότι δεν παίζουν τόσο δημιουργικοί ποδοσφαιριστές με αριθμούς. Γιατί οι αριθμοί πάντα, όχι πάντα, συνήθως λένε την αλήθεια στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να παρασυρθεί από αυτή την αίσθηση, μάλλον από την πραγματικότητα, το ότι λείπουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από την βελγική ομάδα. Ναι, ναι, Πάνο. Αφού εκφράσω το θαυμασμό μου για το μέγεθος του ποδοσφαιριστή που υπήρξε ο Δημήτρης Αλπεγκίδης και το σεβασμό μου στον κύριο Κασναφέρη για την διαιτητική του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, να κάνω μια ερώτηση που όμως τώρα είναι λίγο. Πώς να το πω τώρα. Εγώ θέλω να συνδυάσω και πάω και Ολυμπιακό, αν επιτρέπει, Κυριακό. Ναι, ναι, καλά, θα κάνει και πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, γιατί Δημήτρη, εντάξει, έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ένα παίκτη που πάει να παίξει και έχει να πάει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Πώς πιστεύεις ότι προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι, σαν όλα τα άλλα, μου φαίνεται κλισέ. Έχει ένα τρακ, έχει άγχος, ή είναι η πρόκληση που θα τον κάνει να ξεχάσει και το σκορ του πρώτου αγώνα και πόσο δυσκολεύτηκε ή ό,τι και να έγινε. Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι θα κατέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού σε αυτό το τεράστιο παιχνίδι για τις δύο ομάδες? Θεωρώ πάνω ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία. Δηλαδή, είναι λογικό να περιμένουν πώς και πώς οι ποδοσφαιριστές να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Η πρόκληση είναι τεράστια. Το θέλουν πάρα πολύ από εκεί και πέρα το πώς νιώθει ο κάθε ποδοσφαιριστής
πραγματικά είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Δηλαδή, εξαρτάται στο χαρακτήρα του καθενός. Μπορεί κάποιος σε κάποιον να τον καταβάλει το άγχος και να τον επηρεάσει στην απόδοση, και αυτό σε κάποιον ρωτάω. Όχι. Επίσης, θεωρώ ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και οι παραστάσεις. Μπορεί να έχεις αρκετές παραστάσεις και να μην είχες την ευκαιρία να παίξεις ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά να το αντιμετωπίσεις σαν ένα παιχνίδι του πρωταθλήματος. Όσον αφορά την ψυχολογία σου και το άγχος, τη διαχείριση του άγχους, σίγουρα το κίνητρο είναι τεράστιο. Είναι διαφορετικά να παίζεις ένα πρωτάθλημα με μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα μάλλον, που δεν διεκδικεί κάτι και ο βαθμός δυσκολίας είναι μικρότερος, και διαφορετικό να παίζεις ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να ρωτήσω, και πηγαίνοντας στον Ολυμπιακό, εάν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός προχωράνε στην Ευρώπη τους επιβαρύνει, ή εσείς, κύριε Σαλπικίδη, ως ένας ποδοσφαιριστής πολύ υψηλού επίπεδου, δεν νιώθατε αυτό που συνήθως λέμε στην Ελλάδα? Ξέρετε, οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να έχουν πολλά καρπούζια στη μασχάλη. Αντιθέτως, κάποιες δυτικοευρωπαϊκές θα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό εδώ. Και είναι φυσιολογικό να συζητιέται. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε δύο ομάδες στους 8 της Ευρώπης και να μιλάμε Απρίλιο μήνα για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και δεν υπάρχει για κάτι στο παρελθόν, τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα, για να σας πω ότι θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά στην κάθε ομάδα. Σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το βάθος του ρόστερ. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάθος στο ρόστερ, έχει επιλογές, και από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με τους προπονητές και την διαχείριση. Ο Ολυμπιακός. Δεν έχω πλήρη εικόνα, να σας πω την αλήθεια. Το ΜΑΣ πώς το είδατε? Φάνηκε καταιγιστικός απέναντι στη Φενέργεια 60 λεπτά και μετά. Δηλαδή, περιγράφει η απόδοση του Ολυμπιακού αυτό που προσπάθησε να περιγράψει προηγουμένως. Έδειξε δύο εικόνες. Ουσιαστικά, όπως είπατε, ήταν καταιγιστικός, και από το 70-75 και έπειτα θεωρώ ότι έμεινε από δυνάμεις. Ίσως και τους κατέβαλε το ψυχολογικό κομμάτι, το ότι ανέβασε απόδοση η τουρκική ομάδα, και ουσιαστικά θεωρώ ότι παραδόθηκαν. Δεν προσπαθούσαν να χτίσουν παιχνίδι, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να επιτεθούν, και ήταν σε μια διαδικασία απλά να διώξουν την μπάλα μακριά από την επικίνδυνη ζώνη τους. Ναι. 50-50 για τον ΠΑΟΚ, 50-50 και για τον Ολυμπιακό. Ναι, νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Μην το λέτε από ευγένεια τώρα. Από διάθεση ισορροπίας, ας πούμε. Δεν το λέω από ευγένεια. Να σας πω την αλήθεια, στην γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει. Ναι. Παίζει στην Κωνσταντινούπολη, ναι, βέβαια. Στην προηγούμενη φάση, η αλήθεια είναι ότι θεωρούσα ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν λίγες πιθανότητες να περάσουν στην επόμενη φάση. Η αντίδραση των ομάδων σε εκείνο το σημείο με έχουν φέρει σε ένα σημείο να φοβάμαι να πω ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, ο νέος αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης, μη γνωρίζοντας πολλά-πολλά από το ποδόσφαιρο, έφτασε στο σημείο να πει πριν από καιρό να δούμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στον τελικό του Conference League στην Αγία Σοφιά. Και αναρωτιέμαι βέβαια μήπως η ΕΠΟ τώρα θεωρήσει ότι καλύτερα να το κάνει ή να εισηγηθεί στην UEFA να το κάνει και κλεισμένων των θυρών στο Παθεσσαλικό ένα τέτοιο ζευγάρι. Χαριτολογώ και ελπίζω να μην με πάρουν σοβαρά υπόψη τους οι άνθρωποι της ΕΠΟ, διότι τους θεωρώ επικίνδυνος να το κάνουν, δηλαδή να το ακούσουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και άπιαστο. Εντάξει, υπάρχει μετά Αστον Βίλα, υπάρχει Φιωρεντίνα, εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι φιλόδοξο σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν έλεγε ότι το 2004 η εθνική ομάδα θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό. Ναι, σωστό. Θα δούμε. Τώρα, να πάμε λίγο στην ομάδα της κορυφής, την ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή, με έναν αγώνα περισσότερο βέβαια από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Προσπαθώ να κατανοήσω τι έχει αλλάξει, γιατί μου λένε ότι η περσινή ΑΕΚ δεν είναι η φετινή. Θυμίζω πέρσι πήρε ντάμπλ, θυμίζω ότι τα λάθη στην άμυνα φέτος είναι περισσότερα. Και αρκετές οι αλλαγές, νομίζω. Δεν έχει κάτι σταθερό και πειραματίζεται ο προπονητής. Εγώ θα σας πω ότι η ΑΕΚ μαζί με τον ΠΑΟΚ για εμένα είναι το φαβορί για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω, και
μένει να το δούμε αυτό εδώ. Δίνοντας κάποιο προβάδισμα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ λέτε, δίνοντας κάποιο προβάδισμα. Δεν θα έδινα κάποιο προβάδισμα, να σας πω την αλήθεια. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή, πολύ δυνατή στην έδρα της και εκτός έδρας. Έχει βάθος, έχει πολλές επιλογές ο προπονητής, έχει έναν καλό προπονητή και η ΑΕΚ. Και μου είναι δύσκολο να χρήσω μία από αυτές τις δύο ομάδες φαβορή. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τις άλλες δύο, έτσι. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Φαντάζομαι κυρίως την παλιά σας ομάδα, τον Παναθηναϊκό, που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πέρσι, φέτος κάνει την ίδια προσπάθεια και σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ κοντά, μόλις ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ. Είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις και είναι συνεχόμενα τα ντέρμπι που ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσουν οι ομάδες. Μπορεί σε κάποιο σημείο κάποια ομάδα να την αφήσει και το ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί ξέρετε, άμα κάτι δεν πάει καλά και μείνεις λίγο πίσω σε βαθμούς και τα παιχνίδια λιγοστεύουν, να σε επηρεάσει αυτό εδώ ψυχολογικά. Έχει να κάνει με το μέταλλο των ομάδων, τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ηγέτες, γιατί σε κάποια σημεία θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Όταν οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα πρέπει να την πάρουν την ομάδα για να τη σπρώξουν. Τώρα, είναι πολλοί οι παράγοντες όταν είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις που μπορεί να καθορίσουν ένα αποτέλεσμα. Πριν από μια εξαετία περίπου, και δίνω αμέσως το λόγο στους συνάδελφους, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Μάκης Γκαγκάτσης, είχε προτείνει Final Four στα play-off. Τέσσερις να παίζουν. Επανέρχεται στο τραπέζι και φαίνεται να σκρινάρουν τουλάχιστον δύο. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω για την ΑΕΚ. Ποια είναι η γνώμη σας? Α, δώσουμε τον λόγο στον διευθυντή του, όχι, μόνο μπάλα πρώτα. Όχι, όχι, στον Δημήτρη. Ναι, στο Δημήτρη. Και αμέσως μετά. Ναι. Final Four, μου ξαναεξηγείτε λίγο γιατί λέω το εξής. Υπάρχει πρόταση και έχει πέσει το τραπέζι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει συζητηθεί και πριν 6 χρόνια, να παίζουν 4 ομάδες στα play-off και μόνο 4. Όχι 6. Γιατί υπάρχει το θέμα ότι οι αποστάσεις συνήθως στην Ελλάδα από τον 5ο και τον 6ο είναι πολύ μεγάλες. Οπότε δεν έχει νόημα για τον 5ο και τον 6ο. Είναι αδιάφοροι και δεν είναι ακριβώς ρυθμιστές, είναι αγκαρίες αυτά τα παιχνίδια. Και αυτό είναι το σκεπτικό. Εντάξει, είναι μια άποψη κι αυτή. Θεωρώ ότι ο 5ος και ο 6ος είναι ρυθμιστές στο εμπόδιο που μπορεί να βάλουν σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί το πρωτάθλημα. Όταν χάνεις βαθμούς από τον 5ο και τον 6ο που θεωρητικά είναι αδιάφορος, σίγουρα πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τα play-off. Με ήττα εναντίον του Άρη, που ο Άρης δεν πηγαίνει για πρωτάθλημα. Άρα θα πρέπει να κάνει την υπέρβαση. Είστε υπέρ των play-off των 6 ομάδων. Εμένα θα μου άρεσε να υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια. Θεωρώ ότι τα πρωταθλήματα δεν τα παίρνεις μόνο κερδίζοντας τα ντέρμπι. Υπάρχουν τα ντέρμπι, μάλλον κερδίζοντας μόνο τους διεκδικητές. Πρέπει να κερδίζεις και τους άλλους. Καλά, υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Πρωτάθλημα Σκωτίας, θα ξέρετε. 4 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 4 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Mm-hmm. Πολλοί γύροι μεταξύ τους. 4 γύροι, ούτε καν play-off. Αν το βλέπετε έτσι. Ουσιαστικά το ίδιο είναι. Παίζοντας τα play-off απλά, έχεις ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος και σε κάποια φάση όταν χωρίζεται το πρωτάθλημα, πάλι 4 φορές παίζεις. Πάνω. Εντάξει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα βαθμολογικό κριτήριο. Δηλαδή, ένα από το τέταρτο από τον πέμπτο και τον έκτο απέχει, ξέρω εγώ, λέω τώρα, 15 βαθμούς, που δεν διεκδικεί τίποτα δηλαδή ο πέμπτο και ο έκτο. Δεν προλαβαίνει ούτε Ευρώπη, ούτε κάνει τίποτα. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια κουβέντα. Ότι θα πρέπει να παίζουν play-in, θα πρέπει να είναι στην πιο κάτω κατηγορία στα play-out. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα και δεν είναι τη παρούσα. Παίζει ο 5 με τον 8 για μια θέση στην Ευρώπη. 5 έως 8. Εντάξει, αυτό. Ναι, είναι και πόσες θέσεις βγάζει κάθε χώρα. Γιατί εμείς επειδή έχουμε συρρυκνωθεί τα τελευταία χρόνια, Κυριακό. Δεν βγάζουμε και τις πολλές ομάδες που βγάζαμε παλαιότερα. Οπότε η κουβέντα είναι και λίγο πόσες ομάδες βγάζει στην Ευρώπη. Ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Λέω ότι θα βγάζουμε περισσότερες. Εντάξει, γι' αυτό το βάζω. Εντάξει, η αισιοδοξία είναι σημαντικό πράγμα. Εγώ δεν είμαι και τόσο, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, και μόνο που συνεχίζω να κάνω αυτή την εκπομπή 36 χρόνια, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύοντας ότι θα διορθωθεί κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον αυτό έχει δίκιο. Ναι, Γιώργο. Εγώ απλώς λέω. Λέω κλείνοντας μόνο αν μου επιτρέπετε ότι το σημαντικότερο δεν είναι πώς θα είναι οι ομάδες στα play-off κατά τη γνώμη μου, είναι το πώς αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες στα play-off. Δηλαδή και η έκτη και η πέμπτη, γιατί έχουμε βγάλει κατά καιρούς το καπέλο σε κάποιες ομάδες που παίζουν όλα τα παιχνίδια κανονικά και κάποιες χρονιές λέμε ότι αυτές οι ομάδες γιατί είναι τόσο αδιάφορες. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα το βασικότερο. Ναι, Γιώργο.
Ιάκο, αναδεικνύεται περισσότερο η αντοχή σου και λιγότερο η αισιοδοξία σου. Είναι θέμα αντοχής. Γιατί αν έχεις αισιοδοξία και δεν έχεις αντοχή, παντρεμένα δεν πας πουθενά. Παντρεμένα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε τον τελικό του κυπέλου, που ίσως είναι 18 του μήνα. Μία εβδομάδα νωρίτερα είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αν ο Άρης πάρει το κύπελο, τότε ο τέταρτος της βαθμολογίας δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πρόσθετο suspense. Και για να πάω στην ερώτηση, νομίζω ότι το πόσοι θα παίζουν έχει να κάνει με το πόσοι βγαίνουν στην Ευρώπη. Αν καταντήσουμε να βγαίνουν τρεις και παίζουμε έξι στα play-off, τότε νομίζω ότι μειώνεται το ενδιαφέρον. Αν βγαίνουν πέντε και διαγωνίζονται έξι, τότε αυξάνεται το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε σχέση με τη χρονική συγκυρία και το πόσες ελληνικές ομάδες βγαίνουν στην Ευρώπη. Εντάξει. Είναι και αυτή μια προσέγγιση. Από μια ερώτηση στον Δημήτρη Σαλπικίδη να τον, να τον αφήσουμε. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι και ο κύριος Δανίκας να πάμε σε διάλειμμα. Την προφανή ερώτηση, λίγο ανεπίκαιρη τώρα, αλλά πολύ επίκαιρη. Πολύ γρήγορη ερώτηση για να πάμε σε break. Ναι. Ναι, αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη, ένα σχόλιο για τον αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδος. Είναι 20 χρόνια από το γύρο του 4. Ξέρω ότι είναι επίκαιρο τώρα με πρωτάθλημα και κύπελλο και το χαμό που γίνεται. Αλλά δεν γίνεται να μην έχουμε εσένα που έχει τιμήσει το φανέλα με το εθνόσημο. Πώς τον είδες αυτόν τον αποκλεισμό? Αρχικά να πω λίγο κάτι για τον Γιώργο που είπε και να σας απαντήσω και στην ερώτηση. Θεωρώ ένα ωραίο σενάριο αυτό που είπε ο Γιώργος, αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν όταν εδώ δεν μπορούν να αποφασίσουν που θα γίνει ο τελικός. Άρα να περιμένουμε ποια ομάδα, πόσες ομάδες θα βγαίνουν για να δούμε πώς θα γίνουν τα play-off. Τέλος πάντων, ας βλέπουμε λίγο αισιόδοξα τα πράγματα και ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν και θα είμαστε πιο άμεσοι όσον αφορά τις αποφάσεις στο τι πρέπει να γίνει. Η αισιοδοξία του Κυριάκου είναι μεταδοτική, φαίνεται. Η Μέρη ερώτηση. Αν δεν κάνει Μέρη τώρα, θα μπλέξουμε. Γιατί κύριε Σουμαϊδη. Τελειώσαμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαλπικίδη, που είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής. Σας άκουσα πριν, είπατε μια φράση που εμένα μου στάθηκα, στέκομαι σε αυτή τη φράση. Είπατε ότι πρέπει οι ποδοσφαιριστές να πάρουν την ομάδα και να την προχωρήσουν. Και θέλω να σας ρωτήσω, είστε βέβαια ποδοσφαιριστής. Αν όμως σας δινόταν η ευκαιρία, ποια ομάδα θα θέλατε να προπονείτε ως προπονητής από τις υπάρχουσες? Η αλήθεια είναι η προοπτική του προπονητή δεν τη βλέπουμε πολύ αισιόδοξο μάτι, να σας πω την αλήθεια. Δεν σας ενδιαφέρει. Όχι, όχι. Πιο πολύ θα με ενδιαφέρει το αναπτυξιακό κομμάτι, να ασχολούμαι με μικρότερα παιδιά και με έναν τρόπο ώστε να μπορείς να τα βοηθήσω και εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Μέσα από τη δική μου εμπειρία και το χαρακτήρα μου φυσικά, γιατί ένας ποδοσφαιριστής σε όσο υψηλό επίπεδο και αν έχει παίξει ή χαμηλό δεν σημαίνει ότι θα γίνει πολύ καλός προπονητής ή πολύ κακός προπονητής. Επειδή εδώ είναι δίκη και δεν φεύγεται, κύριε Σαλπικίδη, χωρίς μία απάντηση. Ναι. ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός? ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζοντας όλες τις δυσκολίες της ομάδας, έτσι. Λοιπόν, και δεν έχω κάτι να συμπληρώσω, αν μου επιτρέψεις. Ναι. Ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν νομίζω. Όχι, άλλο θέλω να πω. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Γιώργο. Ναι, ναι, απλά να πω ότι είναι εντυπωσιακό για τις Περγαμηνές του Δημήτρη, είναι γνωστό σε όλες. Το ήθος του φαίνεται μέσα από την παρουσία. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος είναι εκτός. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Τίποτα άλλο. Και το μόνο που ζητάει είναι να ασχοληθεί με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, με τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαλπικίδη, για την παρουσία σας. Απλά δεν απάντησα στο Μπάνο την ερώτηση. Α, παρακαλώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Γιατί, συγγνώμη. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι τα παιδιά κάνανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μετά από αρκετά χρόνια που η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε, έχασε κάποιες θέσεις, βρισκόμενοι σε δυσκολότερες κληρώσεις. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πήγαν αρκετά καλά, αλλά αυτό που έλειπε ήταν από τους πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που είχε. Ένας θα έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία με μια προσωπική ενέργεια, να πετύχουμε ένα γκολ και να πάρουμε την πρόκριση. Δεν είναι σε καμία περίπτωση κάποιο καρφί αυτό εδώ. Όλα τα παιδιά θέλανε περισσότερο από κάθε Έλληνα να το πετύχουν, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί. Αλλά έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Όταν υπάρχει μια αποτυχία στο τέλος, γιατί μπορεί προσπάθεια να ήταν πολύ σπουδαία για όλα τα παιδιά, αλλά στο τέλος ήρθε η αποτυχία γιατί δεν ήρθε η πρόκριση.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο για όλα αυτά τα παιδιά να το αντιμετωπίσουν αυτό και να κοιτάξουν μπροστά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι πρέπει να κάνουν και είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη διοργάνωση θα πάμε το ίδιο καλά. Κύριε Σαρβικίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Πάμε αμέσως σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με δύο αποκαλύψεις για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού και βεβαίως με τη διαιτησία. Γιατί θα συνεχίσουν να έρχονται ξένοι διαιτητές.
Επιστρέψαμε στην πάντα προσχηματική τηλεοπτική δίκη, ζωντανά από την ευρυδική τηλεόραση και από το διαδικτυακό κανάλι και βέβαια στη μαγνητοσκόπηση στη συμβατική. Από τα μηνύματα που έχω πάρει για τη συζήτηση για το βαθμολογικό σύστημα της Super League, ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο βαθμολογικό σύστημα, στη Super League 2, όπου στα play-off οι βαθμοί κόβονται στη μέση. Και υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια, όχι στο βορρά, στο νότο. Είναι και αυτή μια ιδέα. Δηλαδή, τελειώνει την κανονική διάρκεια, οι βαθμοί σου κόβονται στη μέση και συνεχίζεις. Με αυτόν τον τρόπο πλησιάζει πιο πολύ ο δεύτερος στον πρώτο, ο τρίτος στον δεύτερο και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Super League 2. Θα είχε ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό κάποια στιγμή και νομίζω ότι θα το κάνουμε. Πάμε στη διαιτησία όμως, γιατί ο κύριος Γιάννης Σταυρίδης που τον φιλοξενήσαμε εδώ είπε ότι η ΚΕΔ δεν θωρακίζει τους διαιτητές. Κατά σύμπτωση, το Σαββατοκύριακο, όσους έβαλε η ΚΕΔ τα πήγαν περίφημα πλην του Μαλούτα και του Ζαμπαλά. Για να δούμε τι είπε ο κ. Σταυρίδης. Ναι, θα το δούμε σε λίγο, αφού πάρουμε το σχόλιο του κ. Κασναφέρη, καθώς η αντίληψη ότι δεν θωρακίζει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στους διαιτητές είναι μια αντίληψη που υπάρχει. Κυριακό, θεωρώ καταρχήν ότι οι διαιτητές θωρακίζονται ήδη με την απόδοσή σου μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Άρα, καθρέφτης όλων είναι το τι κάνεις μέσα στο γήπεδο. Όταν λοιπόν έχεις μια καλή διαιτησία, δεν χρειάζεται και δεν απαιτείς από κανένα να σε θωρακίσει. Και τι να κάνει. Καλά, στις δυσμενείς κρίσεις των παραγόντων. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Ναι, για να το δούμε αυτό ακριβώς όπως το είπε και θα το σχολιάσουμε. Υπάρχει αθλητική δικαιοσύνη. Υπάρχει αθλητική δικαιοσύνη, υπάρχει ο αθλητικός αγγελέας. Περίπου 7 χρόνια. Για να τον ακούσουμε. Ένα ακόμα θέμα που πρέπει να πούμε, κύριε Θωμαίδη, είναι ότι βλέπουμε ότι παρόλο που γίνονται τόσα πολλά για τη διαιτησία, βλέπουμε ότι η ΕΠΟ και περισσότερο η ΚΕΔ που είναι υπεύθυνη για τους διαιτητές, δεν βγάζει κάποια ανακοίνωση να προστατεύσει, να θωρακίσει τους διαιτητές οι οποίοι θα παίξουν και σφυρίζουν στα play-off. Έτσι βλέπουμε ότι κάθε ομάδα τη μία Κυριακή ζητάει Έλληνες διαιτητές. Και όταν δεν την κάνουν οι Έλληνες διαιτητές, μετά ζητάει ξένους διαιτητές. Μετά ξαναεπαναρχόμαστε στο ίδιο. Έτσι αυτό δημιουργεί μία σύγχυση. Βλέπουμε ότι οι Έλληνες διαιτητές συνεχίζουν να κάνουν λάθη στο VAR, που σημαίνει ότι δεν γίνονται κάποια σεμινάρια ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτοί πότε πρέπει να βοηθήσουν το διαιτητή και πότε όχι. Και βλέπουμε ίδιες φάσεις σε αγώνες, ναι, ο βαρίστας χθες, ναι, χθες, να φωνάζει στην Τρίπολη, τον... χθες, στην Τρίπολη σωστά, και στη Λαμία. Ίδια φάση ήταν. Ίδια φάση. Στη μία φάση βλέπουμε ότι ο βαρίστας φωνάζει το διαιτητή και στην άλλη ο βαρίστας να μην φωνάζει το διαιτητή. Υπάρχει πράγματι ζήτημα με την εκπαίδευση στο ΒΑΡ, κύριε Κασναφέρη? Εάν μετά από 5 χρόνια, κύριε Θωμαίδη, συζητάμε. 5 χρόνια δεν το πάρουν χοντρικά στην Ελλάδα. Και το πληρώσαμε εμείς. Αν λοιπόν μετά από 5 χρόνια συζητάμε. Φορολογούμενοι πολίτες. Εντάξει, έχουν πληρώσει τόσα και τόσα τουλάχιστον. Αυτό ήταν ένα μέτρο το οποίο θεωρητικά ήταν για το καλό του ποδοσφαίρου. Και θεωρώ ότι το ΒΑΡ βοήθησε και να υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη ισονομία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν αμφιβάλλω. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο όλο. Δεύτερα, μετά από τόσα χρόνια, εάν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση. Δεν νομίζω, η εκπαίδευση είναι αρκετά καλή. Το θέμα είναι ο βαρίστας είναι άνθρωπος. Άρα είναι ο ίδιος πώς αντιλαμβάνεται και πώς εκλαμβάνει τη συμμετοχή του μέσα στο ποδόσφαιρο. Αν ο βαρίστας θέλει να κάνει το διαιτητή, σίγουρα θα δημιουργήσει παρενέργεια. Λέτε, δεν υπάρχει θέμα εκπαίδευσης. Όχι, είναι θέμα αντίληψης και θέμα νοοτροπίας. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλει καμία δήλωση. Η ΚΕΔ με τις αποφάσεις της δείχνει αν στηρίζει ή δεν στηρίζει κάποιο διαιτητή και αν με τους συνεχούς ορισμούς ή όχι επιβραβεύει κάποιους διαιτητές ή όχι για την απόδοσή τους. Το πρόβλημα για μένα είναι καθαρά η νοοτροπία και η φιλοσοφία των ελληνικών παραγόντων. Δηλαδή, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να πω ένα παράδειγμα, να ξεσκόζει ένας τεράστιος δώρος του διαιτητή Διαμαντόπουλου που θα έπαιζε το παιχνίδι Κηφισιά Πανετολικό, σαν παιχνίδι που ήταν μια κατηγορία. Και ενώ και εγώ, σαν εκπρόσωπο Κηφισιά, απλάγοντα Κηφισιά, έχασα, η ομάδα μου στεναχωρήθηκε, είναι σε δύσκολη θέση. Είχα μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Και μετά το παιχνίδι, όλοι αυτοί που λαϊκίζαν και φωνάζανε μέχρι και την έναρξη του αγώνα, εδώ και τις 48 ώρες δεν βγήκαν. Για τον κύριο Μπέο, λέτε προφανώς. Εγώ λέω γενικά, δεν θέλω να πω για τον κύριο Μπέο,
Αν ο κύριος Μπέος, ο κύριος Μπέος το έκανε σίγουρα και θα έπρεπε ο κύριος Μπέος από το Σάββατο μέχρι και σήμερα να έχει πει συγγνώμη, κύριε Διαμαντόπουλε, στον άνθρωπο Διαμαντόπουλο, στον διαιτή Διαμαντόπουλο, ίσως ήταν πάρα πολύ καλός για το προχθεσινό παιχνίδι τουλάχιστον, για αυτό το προχθεσινό παιχνίδι να του δίναμε τον μπράβο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, κύριε Θωμαίδη, που είναι, ήταν κατηγορία και είναι κατηγορία και μπορεί αυτό το αποτέλεσμα να έχει ρίξει, να ρίξει μία από τις δύο ομάδες. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι το πιο σημαντικό είναι οι παράγοντες τι θέλουν, κύριε Θωμαίδη. Και για μένα, αν θέλουμε να εξελιχθούμε την επόμενη χρονιά, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με Έλληνες διαιτές στο ελληνικό πρωτάθλημα σε όλα τα παιχνίδια και θα έπρεπε να έχουμε μόνο διαιτές. Σε όλα τα μάτς, σε όλα. Αλλιώς, τότε τι τους έχουμε, για να παίζουν και ψηλά πανετολικό. Δηλαδή, είναι καλός ο Σιδηρόπουλος να παίζει και ψηλά πανετολικό ή ο Παπαπέτρου και δεν είναι καλός να παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Γιατί ο Έλληνας διαιτής πρέπει να κρυθεί, αν έχει την ικανότητα, στα μεγάλα παιχνίδια. Και θεωρώ ότι στα πρώτα παιχνίδια, στους δύο γύρους, θα πρέπει να υπάρχει Έλληνες, η δικιά μου πρόταση, ταπεινή πρόταση, Έλληνες διαιτητές και να υπάρχουν βαρίστες ξένοι στην αρχή μέχρι να έρθει μια ισορροπία. Αλλιώς θα περνάνε τα χρόνια, θα ψάχνουμε να βρούμε Έλληνες διαιτητές και δεν θα βρίσκουμε, θα τους ψάχνουμε με το ψαρατού. Συνεχίσουν στα πολύ μεγάλα μάτια να έρχονται ξένοι διαιτητές. Μιλώ για αυτούς που θα σφυρίζουν. Εγώ λέω τη δικιά μου ταπεινή άποψη. Δεν λέω ότι. Απλώς πείτε μου για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Πείτε μου μετά ποιο λόγο έχουμε ξένους αρχιδιαιτές, αφού τους αφισβητούμε. Υποτίθεται φέραμε ξένους αρχιδιαιτές για να μπορούν να επιλέγουν τους πιο καλούς, τους πιο ηθικούς, τους πιο έτοιμους, τους πιο άξιους και να μπορέσει αυτή τη στιγμή να βελτιωθεί. Τελικά εμείς τι κάνουμε, εναλλάσσουμε τους ξένους αρχιδιαιτές αφού τους απομυθοποιούμε. Να διοργανώσουμε έναν αξιοπρεπή τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Για τον ίδιο λόγο το οποίο δεν μπορεί να έχουμε μετακίνηση φιλάθλων στα γήπεδα, για τον ίδιο λόγο το οποίο γίνονται όλα αυτά τα ευθράπελα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχουν δεκάδες ευθράπελα και εμείς στεκόμαστε μόνο στην ελληνική διαιτησία. Κάτι δικιά μου ταπεινή γνώμη. Να. Γιώργο, να πάμε στο θέμα της διαιτησίας, γιατί και οι δικές σου πληροφορίες είναι ότι δεν αλλάζει το μοτίβο της ΚΕΔ, δηλαδή το συζητούσαμε κιόλας. Θα πάμε με ξένους διαιτητές στα πολύ μεγάλα μάτς ενδεχομένως γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο γενικευμένη η καχυποψία της φύλακης κοινής γνώμης προς τους Έλληνες, που είναι δύσκολο να πάει κάπως πίσω αυτό. Να πάμε και στο θέμα αυτό, διότι το θέμα του Φρόιτφελντ μας απασχόλησε. Και φαίνεται ότι παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 25. Για την κουβέντα για τον Γιώργο που. Όχι. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 25. Όχι, λέω μια κουβέντα. Το ναι. Καλοκαίρι έχουμε εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έτσι, ναι. Ναι. Άρα δεν πρέπει κάποιος να μας πει αυτοί που θα κατέβουν, που θέλουν να κατέβουν, πώς πρεσβεύονται και τι οραματίζονται για την ελληνική διαιτησία για την επόμενη τετραετία. Καλά, ακόμα δεν έχουν. Όποιος είναι υποψήφιος διεκδικητής, εγώ έχω πληροφορία ότι οι εκλογές θα γίνουν 28 Ιουνίου. Αλλά είναι μια πληροφορία. Αν πράγματι συμβεί, έχει δικαίωμα ο υποψήφιος, νομίζω 60 μέρες πριν. Όταν λοιπόν οι υποψήφοι εμφανιστούν, φαντάζομαι ότι θα μας πούν και τι θέλουν για τη διοίκηση. Ή πρεσβεύουν για την ελληνική. Πώς θα πάνε, πώς θα οραματίζονται για την επόμενη τετραετία που θα είναι στην ΕΠΟ και ο υποψήφιοι πρόεδροι και οι υποψήφιοι σύμβουλοι. Και αν θα έχουν και το Φρόιντφελντ μέχρι το 25, Γιώργο. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους διαιτητές και με τη διαιτησία, δεν υπάρχει ισονομία. Έρχονται δύο ομάδες, παράδειγμα ζωντανό, ΑΕΚ και ΑΕΚ, λέει, συγγνώμη, εμείς θα παίξουμε με Έλληνες διαιτητές. Έρχονται οι άλλες ομάδες, λένε, όχι, εμείς θα παίξουμε με ξένους διαιτητές. Και όταν διασταυρώνονται μεταξύ τους, λένε, θα ξαναπαίξουμε με ξένους. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Ή θα παίζουμε με Έλληνες, ή θα παίζουμε με ξένους. Δεν γίνεται, αν εμείς οι δύο συμφωνούμε, μας βολεύουν Έλληνες, για να στερείτε έναν ξένο διαιτητή. Αν λοιπόν οι Έλληνες είναι καλοί, είναι καλοί για όλους. Δεν μπορεί να είναι καλοί για την Κηφισιά και να είναι κακοί για τους μεγάλους. Το ίδιο σημαίνει και με τους ξένους. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταστρατηγείται η ισονομία σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεξαγωγή των αγώνων. Και βέβαια, να προσθέσω ένα λεπτό για Καζανφέλη, θα μιλήσω ολοκληρωμένα. Να προσθέσω στη σκέψη σου αυτό που υπόθηκε από τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο. Το είπε χαριτολογώντας, αλλά. Ξέρετε, έχει βάση. Δεν μπορεί δύο ομάδες να συμφωνούν Έλληνα, άλλες δύο να συμφωνούν ξένο και να μην έχει τον κυρίαρχο λόγο η ΚΕΔ. Αν είναι έτσι, οι δύο επόμενες ομάδες που θα παίξουν να συμφωνήσουν 3-1 απέναντι. Με συγχωρείτε. Αυτά πρέπει να τα καθορίζει ο ΚΑΠ, η ΚΕΔ. Είναι θεσμικά ζητήματα. Δεν είναι ζητήματα που αφορούν τις ομάδες για να έχουν τις συμφωνίες μεταξύ τους. Θα παίξουμε με Έλληνα ή θα παίξουμε με ξένο.
πρέπει να υπάρχει μια ενιαία γραμμή, κυρίαρχη γραμμή από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Θωμαίδη, ότι οι μεγάλοι αποφάσισαν μεταξύ τους τα μεταξύ τους παιχνίδια να τα παίζουν ξένοι διαιτές. Ναι. Εμένα το μικρό με ρώτησαν να παίζω με το μεγάλο, αν θέλω να παίζω με Έλληνα ή με ξένο. Σωστό. Εμένα το μικρό με ρώτησαν αν θέλω να παίξω ένα τέρπι, ένα κρίσιμο παιχνίδι, αν μπορώ να πάρω κι εγώ ξένο. Εγώ σε άλλο πρωτάθλημα συμμετέχω. Είναι αυτό που λέει ο Γιώργος ο Μπούζος. Δηλαδή ο μικρός σε όλο αυτό το πανηγύρι, σε όλο αυτό το θέατρο, σε όλο αυτό το. Εσύ είναι κομπάρση σε αυτό το ποδόσφαιρο. Εσείς είστε υπέρ της παραμονής Φρόιτφελτ. Εγώ είμαι υπέρ της παραμονής, εγώ είμαι υπέρ της επιλογής Έλληνα αρχιδιαιτή, όποιος είναι αυτός. Είμαι υπέρ της επιλογής να παίζουν Έλληνες διαιτές στα ελληνικά παιχνίδια και να υπάρχουν ξένοι βαρίστες για αρχή. Κάποια στιγμή ή θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον Έλληνα, όποιος είναι αυτό. Δεν μπορεί σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό να είναι όλοι επιρρεπείς, όλοι ανάξιοι, όλοι επιλύσματος. Μπορείτε να μου πείτε ένα όνομα στο οποίο μπορεί να συμφωνήσουν οι 14 ομάδες της Super League για να είναι αρχιδιαιτής. Ένα. Ή, εν πάση περιπτώσει, ένα όνομα κοινής αποδοχής. Έλληνας. Ούτε, αν πάμε έτσι στην κουβέντα, ούτε δεν θα βρούμε και ένα για πρόεδρο της ΕΠΟ, ούτε για πρόεδρο της Super League. Ωρα, λοιπόν, θα πρέπει η με διαφορά βάση... είναι ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ εκλέγεται. Ο αρχιδιαιτής διορίζεται. Εκλέγεται, ναι, συμφωνώ μαζί σας, εκλέγεται. Εκλέγεται ο πρόεδρος της ΕΠΟ, εκλέγεται και ο πρόεδρος της Super League και εκεί γίνονται οι συμμαχίες των αιώνων για να γίνονται οι εκλογές. Παντού έτσι είναι, λοιπόν, μην νομίζετε. Και στους αρχιδιαιτές έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ είμαι έξω από τους υποψήφιους, είμαι παράγοντας. Γιατί εσείς πώς πιστεύετε, για να καταφέρετε, ότι εκλέγεται ο κ. Ινφαντίνο στη FIFA? Όπως εκλέγεται και με, ένας με συμμαχίες, όπως γίνεται και εδώ. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά. Δεν θέλω να πω ένα όνομα τώρα γιατί θα πούνε υποκαταφέρει. Υπάρχουν πολλά αξιόλογα στελέχη τα οποία αν τα θωρακίσει, αν βάλει τις κατάλληλες παραμέτρους, μπορούν να ηγηθούν της ελληνικής διαιτησίας και να πάμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό είναι ένας σταυρός που δεν μπορεί να το σηκώσει μόνο ο αρχιδιαιτής ή η ΚΕΔ. Πρέπει όλοι μαζί. Αν λαϊκίζουμε και κάθε εβδομάδα ο κάθε καταφέρει βγαίνει και κάνει δηλώσεις και τροπιλίζει το πρωτάθλημα και ρίνει τη χολή και τη λάσπη. Και να σας πω και κάτι έτσι γενικό. Όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε άγιοι, κύριε Θωμαίδη. Βάζω τον εαυτό μου. Δεν είμαστε άγιοι, γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει σκοπούς για να πετύχουμε το στόχο μας. Εγώ προσωπικά σας έχω κάνει πολύ σκληρή κριτική όταν σφυρίζατε. Το ξέρω. Και είναι δεχτή και είναι θεμητή και σε πολλές περιπτώσεις κάνετε και δίκιο. Εγώ και γι' αυτό το λόγο και έχω βγει και δεν έχω κρυφτεί ποτέ και το ξέρετε και εσείς και ο Γιώργος δεν έχω κρυφτεί. Άρα λοιπόν τώρα όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εμπλεκόμενοι να το παίζουμε ότι έχουμε γεννηθεί από παρθενογέννηση. Ότι είμαστε στο ποδόσφαιρο και δεν έχουμε και είμαστε οι άγιοι, οι αδιάβλητοι, οι οποίοι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να πετύχουμε το στόχο μας και κάθε φορά να τορπιλίζουμε, να λαϊκίζουμε, να πετάμε λάσπη για να πετύχουμε το στόχο μας γιατί όλα αυτά κάπου αποσκοπούν. Όλες οι δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις, οι περισσότεροι. Εκεί φταίει η αθλητική δικαιοσύνη, γιατί όταν είπε ο κ. Σταυρίδης τι να κάνει ΚΕΔ. Δεν υπάρχει ΚΕΔ. Υπάρχει αθλητική δικαιοσύνη, υπάρχει αθλητικός αγγελέας και έπρεπε στον κάθε καταφέρη να του είχε ρίξει το κάτω. Κάνει κάποια ισονομία και νόμους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί η τιμωρησία είναι το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αν έχει στοιχεία ή οποτιδήποτε ο κάθε καταφέρη να πάει να προσκομίσει στου αγγελέας. Πάντως πρέπει να τα βρείτε και μεταξύ σας. Βλέπω ότι γίνεται συνένωση διαιτητών και σε αυτό που ετοιμάζουν με τα σωματεία των διαιτητών. Και διαπιστώνω ότι μεταξύ σας δεν τα έχετε βρει. Εγώ είμαι παράγοντας τώρα πια, οπότε μπορώ να λέω τη γνώμη μου και δυστυχώς ναι. η καρέκλα είναι γλυκιά. Ως διαιτητή σας ρωτώ εγώ, δεν θα σας καλέσω ποτέ ως παράγοντα. Μόνο διαιτητή. Κύριε Θωμαίδη, δυστυχώς η καρέκλα είναι γλυκιά και όλοι θέλουμε να έχουμε την καρέκλα και όλοι τώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει μια ζεστή καρέκλα μέσα στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, θέλουν να κάτσουν αυτή την καρέκλα. Άρα λοιπόν η μάχη γίνεται για την καρέκλα. Και το καλό της διαιτησίας, άμα θέλαν όλοι να βοηθήσουν, θα έκαναν να βοηθήσουν με διαφορετικό τρόπο όλα αυτά τα χρόνια με τις δηλώσεις, με τις τοποθετήσεις και με τις θέσεις τους. Μία ερώτηση από τον κύριο Μπούζο και μία από την κυρία Μπενέα για τον κύριο Κασναφέρη, για να κλείσουμε την ενότητα της διαιτησίας, γιατί έχουμε δύο μεγάλες αποκαλύψεις πάντα από το διεισδυτικό ρεπορτάζ της συναδέλφου. Ναι, Γιώργο. Εγώ απλά να τον ρωτήσω, αν με επιτρέψει προσωπική ερώτηση, πού θα τον βρει η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Κοίταξε, ο κύκλος μου στο ποδόσφαιρο, το έχω πει Γιώργο, ότι έχει κλείσει. Όσο λοιπόν υπάρχει η πόρτα ή η χαραμάδα της Κηφισιάς, που είναι ο Δήμος μου, είναι η ομάδα της πόλης μου, είναι εκεί που δραστηριοποιούμε και ζω και έχω μεγαλώσει 57 χρόνια, θα είμαι στην Κηφισιά. Αν κλείσει ο κύκλος της Κηφισιάς, ασχολούμαι σαν αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Δήμο Κηφισιάς. Έχω αρκετές δραστηριότητες πια
στα δημοτικά δρόμενα. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο μου όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει τον κύκλο μου, δεν έχω πια κάτι άλλο να κάνω. Στις ομάδες έχω δουλέψει 6-7 ομάδες αλφαεθνικής Super League. Καλά, οπότε... σας βάλανε αντιδήμαρχο πρασίνου, δεν σας βάλανε αντιδήμαρχο αθλητισμού. όμως όταν με έβαλε ο δήμαρχος, έλεγα πάει τρελάθηκε αυτός, δεν υπάρχει. Και όμως τώρα 3 μήνες. Γιατί τα γήπεδα είναι πράσινα, ξέρω εγώ τι. Και όμως τώρα 3 μήνες το πράσινο με έχει γοητεύσει τόσο πολύ και έχει τόσο έντονες καθημερινές δράσεις, που είναι αρκετά έτσι, επιδραστικό πάνω μου. Άρα θεωρώ ότι ο κύκλος στο ποδόσφαιρο σιγά σιγά αρχίζει. Εντάξει, έχουμε και άλλο. Είμαι στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Ας δούμε και κάτι άλλο. Ας ανοίξουμε το χώρο και το δρόμο να έρθουν και κάποιοι άλλοι. Γιατί θεωρώ ότι στα 57, όταν είσαι τώρα στους πάγκους των ομάδων και τα νέα παιδιά είναι 20, 22, 23, 24, είναι γενναίες που σε ξεπερνάνε, έχεις διαφορετικές αντιλήψεις, έχουμε διαφορετικές θέσεις. Άρα θεωρώ ότι σιγά σιγά και εμείς πρέπει να ανοίγουμε το δρόμο προς νέους να έρχονται τα πράγματα. Η κυρία Μπενέα. Εγώ θα σας κάνω μία διαφορετική ερώτηση, κύριε Κασιναφέρη. Αφού ασχολείστε και έχετε γεύσει από τα κοινά, θέλω να σας ρωτήσω αν θα ασχολιόσασταν ποτέ με την πολιτική, δηλαδή αν θα κατεβαίνατε υποψήφιος βουλευτής και επίσης αν θα θέλατε να είσαστε υπουργός ή υφυπουργός ή αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού. Κατάρα του δίνεται. Ναι. Θα το ρωτάω, κύριε Θεμαίδη. Εάν θα ήθελα να ήμουν υπουργός αθλητισμού. Ναι. Θα πω όχι, γιατί είναι αντίστοιχα όταν έφυγα από το χώρο της διαιτησίας, όλοι μου λέγανε, μα γιατί φεύγεις και δεν κάθεσαι, θα γίνεις κάποια στιγμή αρχιδιαιτής. Όσο μεγαλύτερο είναι το μαγαζί, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι συγκρούσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή είμαι συγκρουσιακός τύπος, άρα εύκολα θα γινόταν το ΠΑΜ και σε λίγο χρονικό διάστημα θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της ΕΠΟ να με στείλει στο σπίτι μου. Άρα καλύτερα και στο Πρασινάκι να παίζουμε στο καζόν μπάλα και να μπορούμε να παρότι είμαστε λίγο άμπαλοι, να μπορούμε μέσα σε μεγάλο γήπεδο να μπορούμε έτσι να κάνουμε τα κοντρόλ και με λίγο άτσαλο τρόπο, παρά στα μεγάλα σαλόνια. Στοίχημα παίζετε. Στοίχημα έπαιξα ότι θα πάρω 1000 ψήφους σε εκλογές. Το είπα, δεν το έπαιξα. Αυτό μόνο. Παίζετε ποδοσφαιρικό στοίχημα. Στο Δήμο Κηφισιάς όλοι μου λέγανε ότι είμαι τραλός και παλαβαίος. Κατάφερα και πήρα 996. Να παίζετε τότε, αφού κοντάρετε και κερδίζετε. Με τη γυναίκα μου. Δεν παίζετε στο ποδόσφαιρο στοίχημα. Δεν γίνεται, μακριά αγαπημένη. Ναι. Αν είναι σωστά, υπάρχουν και τα συμβίβαστα, έχετε δίκιο. Αλλά θα δούμε σε λίγο ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αφού όμως πρώτα κάνουμε ένα πέρασμα από αυτό που αποκαλύψαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Φιλοξενήσαμε τον πατέρα των δύο παιδιών, τα δύο αδέλφια που χτυπήθηκαν ανέτεια και ακατανόητα στη λεωφόρο Δεκελίας. Και έδωσε το δικό του μήνυμα ότι μπορεί να συμβεί στον καθένα επειδή περνάει μπροστά από ένα γήπεδο. Τα παιδιά του δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι του σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Όπως είπατε, ένοχη περιοχή, δηλαδή μια περιοχή γκετοποιείται γιατί έχει ένα γήπεδο, γιατί έχει ένα όνομα συνυφασμένο με την ομάδα της ΑΕΚ και ξαφνικά όποιος περπατάει σε κάποιο δρόμο, εφόσον ασφαλίσαμε μια χαρά όλα τα γήπεδα και δεν μπορούν να μπουν αυτά τα στοιχεία μέσα, ενδεχομένως, θα έχουμε ανταρτοπόλεμο έξω, ναι. Στα στενά. Ναι. Κλείσαν δύο μήνες τα γήπεδα και νόμισαν βρήκα τη λύση. Αυτός ο εφιέστατος που το σκέφτηκε να κλείσουν τα γήπεδα για δύο μήνες, ενώ το 85% των επεισοδίων είναι εξωγηπεδικά, είναι μακριά από τα γήπεδα ή κοντά, εν πάση περιπτώσει. Όχι μέσα όμως. Ναι, και επίσης να πω ότι και οι προύχοντες εκεί και οι άρχοντες της περιοχής, θα συμφωνήσετε, ακόμα και ο εμπορικός κόσμος πρέπει να το δει και λίγο πιο ζεστά το συγκεκριμένο θέμα, ως μία αφορμή να δουν τι μπορούν να κάνουν για την περιοχή τους. Αν καθένας που σκεφτόταν από τις γύρω περιοχές να πάμε στην ωραία Νέα Φιλαδέλφια, να φάμε, να πιούμε, να βγούμε έξω, τώρα κάποιοι δεν το σκέφτονται. Πραγματικά. Να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εδώ εκεί σφάζονται. Να πάμε κάπου αλλού. Αυτό θα γίνεται στο Πασαλιμάνι, στην Αλεξάνδρας, στα στενά. Ναι. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Για να καταλάβετε την επιτυχία των μέτρων Βρούτση, μόλις χθες είχαμε πυροβολισμούς στη Νέα Σμύρνη έξω από βόλεϊ γυναικών. Για να καταλάβετε επίσης πώς λειτουργεί η ΔΕΑΒ, η οποία τιμωρεί τα δύο σωματεία που βρέθηκαν αντιμέτωπα στη Ρόδο, τα δύο ερασιτεχνικά σωματεία, τότε που είδατε την καρατιά του Βούλγαρου ποδοσφαιριστή στον Έλληνα, το είχαμε δείξει εδώ, είχαμε δείξει ένα αποκλειστικό βίντεο. Τότε λοιπόν, φανταστήκαμε ότι θα τιμωρηθεί ο ποδοσφαιριστής. Τιμωρήθηκε. Φανταστήκαμε επίσης ότι η ΔΕΑΒ θα τιμωρήσει το γηπεδούχο σωματείο, που ήταν το σωματείο του ποδοσφαιριστή, για τα επεισόδια. Σας πληροφορώ, σήμερα η ΔΕΑΒ τιμώρησε με 10.000 ευρώ
και τον γηπεδούχο και τον φιλοξενούμενο. Τα τσουβάλια σε όλα. Και αναρωτιέται δικαίως ο νομικός συνεργάτης της FIFA και καθηγητής αθλητικού δικαίου, ο κύριος Γρηγόρης Ιωάννηδης, γιατί συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, και δηλώνει μάλιστα ότι η FIFA είναι ενοχλημένη με το ότι η κυβέρνηση τιμωρεί ομάδες και όχι τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Αυτά που ακούγονται ακόμα και περί Brexit, ποδοσφαιρικού Brexit, ισχύουν. Προφανώς ναι, και είχαμε προειδοποιήσει από πέρυσι ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πηγάζουν από την Ελλάδα και έχουν σχέση είτε με παρέμβαση της κυβέρνησης στο αυτοδιοίκητο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να μην αναφέρω παραδείγματα, νομίζω τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Νομίζω είναι η υπόθεση της ΔΕΑΒ. Δηλαδή για το ίδιο αδίκημα δύο ποινές. Μία διοικητική, μία πειθαρχική. Μία από τη ΔΕΑΒ που σύστησε ο κ. Μπρίτσης και μία από το αθλητικό δικαστή. Ναι, δεν είναι μόνο η διπλή ποινή. Η ποινή μπορεί να είναι διοικητική, μπορεί να είναι και αστική, μπορεί να είναι και ποινική. Αυτό όμως που ενοχλεί τη Διεθνή Ομοσπονδία, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, είναι το γεγονός ότι μια κυβέρνηση, εφαρμόζοντας ποινές κατά αθλητικών ομάδων ή προσώπων, είτε είναι προπονητές, ποδοσφαιριστές ή παράγοντες, ουσιαστικά παρεμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Η αρχή έγινε με το λεγόμενο Μητρό των ομάδων και τώρα συνεχίζεται με αυτόν τον κρατικό οργανισμό. Πέρα από τον κυβερνητικό παρεμβατισμό στο ποδόσφαιρο, υπάρχει κάτι άλλο. Τα μέτρα Βρούτσι είχαν δύο σκέλη. Το ένα ήταν κάμερες παντού. Το υπέγραφε φαρδιά πλατιά ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού και έλεγε από τις 6 Μαρτίου κάμερες παντού. Στα δύο μεγαλύτερα γήπεδα της χώρας, στο Πανθεσσαλικό και στο ΆΚΑ, δεν υπάρχουν κάμερες. Αυτή τη στιγμή. Έχουμε Απρίλιο. Και γι' αυτό κλείσα και τα γήπεδα. Ναι. Επίσης, έλεγε από τις 9 Απριλίου ψηφιακό εισιτήριο παντού. Δοκιμάστε να μπείτε στο γήπεδο. Με χάρτινο. Θα μπείτε. Θα μπείτε, σας διαβεβαιώνω. Μεταβατικό στάδιο, λέει. Είναι απίστευτο. Κλείσαν δύο μήνες τα γήπεδα χωρίς λόγο. Και βέβαια κανείς δεν ασχολείται και είναι κατά την άποψή μου και προνομιακό πεδίο, πολιτικό πεδίο για την κυβέρνηση που έχει τόσα προβλήματα. Τέμπη, ακρίβεια, δεν θέλω να τα παριθμίσω. Να καθαρίσει το ποδόσφαιρο και έχει μπροστά την ευκαιρία. Για να δούμε τι αποκαλύψαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Έρχεται βροχή πειθαρχικών διώξεων από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ μετά από τις αποκαλύψεις του Προέδρου της Αρχής Ξεπλήματος Μαύρου Χρήματος για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού με τους 60 εμπλεκόμενους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, εφέτης Χαράλαμπος Κωτουλόπουλος, υπέβαλε αίτημα στον επίτιμο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη για να πληροφορηθεί τα στοιχεία των εμπλεκομένων στο κύκλωμα στοιχηματισμού το οποίο λειτουργούσε ως πλυντήριο μαύρου χρήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας ΣΕΠΟ έστειλε έγγραφο στην Αρχή Ξεπλήματος με το οποίο ζήτησε στοιχεία από το 200 σελίδων πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη, στο οποίο εμπλέκονται πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες και ομάδες ακόμη και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Το πόρισμα Βουρλιώτη που εντοπίζει ξέπλυμα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έχει επίσης διαβιβαστεί στον αθλητικό και ποδοσφαιρικό εισαγγελέα Κώστα Σπυρόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε έρευνα για σοβαρά κακουργήματα. Άρα λοιπόν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κ. Κωτουλόπουλος, έκανε τη δουλειά του, κυρία Μπενέα. Έκανε, ζήτησε βέβαια. Το πόρισμα. Το ζήτησε, ναι. Άρα, μόλις το πάρει, θα προχωρήσει. Αυτό θα δει μέσα τις ομάδες και τους εμπλεκόμενους. Θα κάνει. Είναι ο μόνος που έχει δικαίωμα θα κάνει τη να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις ομάδες. Θα κάνει διασταύρωση, φαντάζομαι, και με στοιχεία που ήδη συλλέγει, γιατί το παλεύει πολύ καιρό ο κ. Κωτουλόπουλος. Και ανέσυρε και από το αρχείο 109 μάτς. Ναι, ακριβώς. Θα κάνει λοιπόν τη διασταύρωση των στοιχείων που θέλει. Δεν είναι θέμα τεχνικό αυτό καθαρά. Και μετά φυσικά θα προχωρήσει σε πειθαρχικές διώξεις όπως πρέπει να κάνει. Γι' αυτό το λόγο και το ζήτησε άλλωστε από τον κύριο Βουρλιώτη. Τώρα, επειδή και άλλα ζητήματα ακούγονται τελευταία και έχω την εντύπωση ότι ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος ασχολήθηκε με το να γίνουν μηνύσεις για χειραγωγημένα μάτς και σας έβαλε στο κάδρο ο κύριος Κούγιας. Εσείς δεν χειραγωγείτε μάτς, βέβαια. Εγώ τι κανονίζω αγώνες. Ξέρω εγώ. Δεν έχω καμία σχέση. Γιατί σας έβαλε μέσα. Αυτά είναι μέσα στο γηπεδικό μυαλό του Κούγια. Δεν έχει. Είναι σουρεαλισμός. Αλλά το δούμε. Για να πάμε τώρα στα σοβαρά, γιατί η Μέρη Μπενέα έχει νέο ρεπορτάζ με δύο αποκαλύψεις και είναι δύο γιατί υπάρχουν δύο σκέλη στην υπόθεση. Για να γίνει κατανοητό, υπάρχει το πλυντήριο στοιχηματισμού, πόρισμα Βουρλιώτη, 60 εμπλεκόμενοι
και το διεθνές κύκλωμα στοιχηματισμού που εμπλέκεται και η Ελλάδα, 30 εμπλεκόμενα. Μπαίνουν στο κάδρο λοιπόν και νέα πρόσωπα. Και όχι μόνο αυτό, διερευνάται εγκληματική οργάνωση. Ευρώ μέσω παράνομου στοιχηματισμού διερευνά ο αθλητικός και ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κώστας Πυρόπουλος. Πρόκειται για την υπόθεση του πλυντηρίου στοιχηματισμού, για την οποία συνέταξε πόρισμα ο πρόεδρος της Αρχής Ξεπλήματος Επίτιμος Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράραπος Βουλιώτης, με αφορμή τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρύ στη Βούλα του 2018. Ο εισαγγελέας κ. Πυρόπουλος έχει στα χέρια του το 200 σελίδων πόρισμα της Αρχής Ξεπλήματος με τουλάχιστον 60 εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, παράγοντες και επιχειρηματίες, και διερευνά το βαθμό συμμετοχής και το ρόλο του σε μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις. Παράλληλα, ο αθλητικός και ποδοσφαιρικός εισαγγελέας που μελετά την άσκηση ποινικών διώξεων για την ελληνική εμπλοκή του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού προχώρησε σε κίνηση βόμβα. Ζήτησε την άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών νέων προσώπων που προέκυψαν από την έρευνα τουλάχιστον 30 εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εδώ οι αποκαλύψεις έχουν δύο σκέλη. Το πρώτο έχει να κάνει με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τον παράνομο στοιχηματισμό. Εκεί πλέον η έρευνα Σπυρόπουλου του αθλητικού εισαγγελέα Αθηνών είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, γιατί τώρα αυτό, κύριε Θωμαίδη? Γιατί το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη εντοπίζει κάποια αδικήματα. Πάντα έτσι γίνεται. Στην ερευνά του και στο πόρισμά του αναφέρει, όπως έχει γίνει και με άλλες υποθέσεις, αναφέρει τα αδικήματα που έχει εκείνος εντοπίσει και που βεβαίως τώρα διερευνούνται από την εισαγγελία για να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι ο πρόεδρος της Αρχής Ξεπλήματος είχε εντοπίσει εγκληματική οργάνωση που έκανε όλο αυτό το ξέπλυμα μέσω παράνομου στοιχηματισμού. Είπαμε, πάνω από ένα δις ξεπλήθηκε. Και αυτό... Όπου φαίνεται να μετέχουν πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές, προπονητές και πρόεδροι. Ναι, πολύ, ναι, γνωστά ονόματα. Πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι, πολύ μεγάλα ονόματα που έκαναν, φαίνεται, αυτό το πλυντήριο μέσα αυτό από είναι καταγεγραμμένο σε πόρισμα και έχει δοθεί ήδη στον κύριο Ελευθεριάνο, στον προϊστάμενο της εισαγγελίας. Ο οποίος το έδωσε στον κύριο Σπυρόπουλο. Πρέπει να πω βεβαίως, ναι, ότι είναι 200 σελίδες το πόρισμα. Γιατί οι εφαρμογές, ο αλγόριθμος που έχει αυτή τη στιγμή η αρχή είναι ένα δυνατό όπλο σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το σύνομο, το κυνήγι του μαύρου χρήματος. Έχουν εντοπίσει όλο το πλέγμα της διαδρομής του μαύρου χρήματος μέσα από εταιρείες και παραεταιρείες. Και θα τα δούμε κάποια στιγμή αυτά. Ναι. Τώρα, το δεύτερο σκέλος... Να πάμε μετά στο δεύτερο, ναι, να ρωτήσουμε την κυρία Μελέμη, την ποινικολόγο μας, για το θέμα αυτό και τι προβλέπετε. Διότι εδώ τώρα, από το 2012, νομίζω οι ποινές έχουν μεταβληθεί για τον παράνομο στοιχηματισμό σε ταύτιση με τα χειραγωγημένα μάτς. Ναι, έχουν μεταβληθεί. Αλλάζουν οι νόμοι διαρκώς. Γιατί ήσασταν διάδικος στο Κοριόπολης. Ήμουνα. Από τότε μέχρι τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, ήμουν παράγοντας. Ήμουν δικηγόρος. Δεν ήμουν διάδικος, προς Θεού. Ναι, ναι. Δεν είχα τέτοια ανάμειξη εγώ με τέτοια αδικήματα. Όχι, διάδικος εννοώ. ναι, παράγον της δίκης. Συνήγω, παράγοντας, ναι. Μην παρεξηγηθούμε και... λοιπόν, είναι πολύ συχνό όταν υπάρχει, να υπάρχει ξέπλυμα, να υπάρχει νομιμοποίηση εισόδων μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, τους παράνομους στοιχηματισμούς. Φαντάζομαι ότι θα έχουν βρεθεί και στημένα μάτς πάλι. Φαντάζομαι είναι, ότι είναι θα υπάρχουν. Σε συνδυασμό με χειραγωγημένα. Και φαντάζομαι, γιατί δεν έχω δει βέβαια κάποιο τέτοιο πόρισμα. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτά τα δικήματα να εμπλέκονται μεταξύ τους. Ειδικά τώρα που φαντάζομαι ότι έχει πάρει και μορφή καταιγίδας ο στοιχηματισμός, που όταν από τη στιγμή που ο αθλητισμός έχει εμπλεχτεί με το χρήμα, τα περιμένουμε όλα. Και όσο η οικονομία πηγαίνει και χειρότερα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάνε το χρήμα μέσα από τέτοιες διαδικασίες, δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το ποσό ή αν θα δούμε ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Όπου φτώχεια πάντως και τζόγος. Ακριβώς. Δεν ήθελα να το πω έτσι ακριβώς. Η ελπίδα, πάντως, Ναι. Πάντοτε όταν υπάρχει μια οικονομική κρίση, ο τζόγος είναι αλκοόλ. Ναι. Εδώ όμως μιλάμε για τα φουσκωμένα πορτοφόλια. Μιλάμε δηλαδή για μεγάλους παίκτες. Ναι, τα φουσκωμένα πορτοφόλια δεν σημαίνει ότι δεν κυνηγάνε το χρήμα. Ναι. Και δεν έχει να κάνει, αλλά αυτό ξεκινάει από χαμηλά, έτσι. Θα μου πεις τώρα το τι ψάχνουμε ακριβώς. Όχι. Εγώ θέλω στο ποινικό μέρος να δούμε αυτά τα οποία είναι κακουργήματα. Είναι κακουργήματα. Έχουν... Η νομιμοποίηση είναι... Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ναι, το ξέπλυμα. Είναι κακούργημα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για κακουργήματα, δεν θα μιλήσουμε για... Και η ποινή είναι πάνω από 10 έτη.
Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι λίγο σχετικά. Πρέπει να τα δείτε κάποια στιγμή. Ναι, είναι λίγο σχετικά. Τώρα το τι θα είναι η ποινή. Έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε να φτάσουμε στην ποινή, αν ακόμα δεν έχουμε σχεδιώσει. Γιατί ξέρετε, αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα, ξέρετε τι λένε. Ελάτε τώρα. Θα το κάνω. Ελάτε τώρα. Όχι. Ελάτε τώρα. Μία το Κοριόπολης, μία εγκληματική, μία το ένα, μία το άλλο. Τιμωρήθηκε κανείς. Αυτό λοιπόν θέλω να πω. Αυτά είναι. Το έχω ξαναπεί και θα συνεχίσω να το λέω. Αυτά είναι αδικήματα δυστυχώς τα οποία δεν θα πω είναι δύσκολα αποδείξιμα. Θα πω ότι είναι δύσκολα τιμωρήσιμα. Μπορεί να φτάσει ως ένα σημείο να αποδειχθεί, αλλά πολύ δύσκολα τελικά τιμωρείται κάποιος. Άντε, ας πούμε, στον πρώτο βαθμό είναι λίγο πιο εύκολο να τιμωρηθεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί τελικά δεν ξέρουμε. Το τελείωμα της αθωότητας είναι αυτό και... Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Πήγαν φυλακή στην Αυστρία για την ίδια υπόθεση, που θα την πει σε λίγο και η συνάδελφος. Την ίδια υπόθεση, δεν υπάρχει ίδια υπόθεση, κύριε Θωμαίδη. Γιατί το λέτε? Όταν μιλάμε για ποινικές υποθέσεις, δεν υπάρχει καμία ίδια υπόθεση με την άλλη. Όχι, είναι το ίδιο, η ίδια έρευνα ακριβώς. Ακριβώς η ίδια έρευνα. Δεν ξέρω, αν δεν δω μια δικογραφία. Δεν έχετε έτσι την αντίληψη ότι το δικαιακό σύστημα στην Ελλάδα είναι πιο επικές? Ναι, είναι πιο επικές στην τιμωρία. Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι πιο επικές στην τιμωρία. Είδα τι είπε ο κ. Καναφέρης. Κυριαρχία τιμωρησία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά κυριαρχία τιμωρησία. Πόσο μάλλον στον όλη... πυλώνα της δικαιοσύνης. Τώρα, κοιτάξτε να σας πω τι. Εκεί που είναι Αυστρία. Το χειρό του τελευταίου πολίτη, εκεί που είναι το καταφύγιο για τη δημοκρατία. Καταφύγιο άγριων ζώων. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω ξέρετε, για τη δικαιοσύνη. Ξέρετε, κύριε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Έγινε μία δημοσκόπηση και ρωτήθηκαν οι Έλληνες για την υπόθεση των Τεμπών. Αν πιστεύουν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Αδηλίνη, ή τους συγγενείς των θυμάτων. Οι δύο είπαν, οι 2% Έλληνες γιατί... είπαν ότι πιστεύουν την κυρία Αδηλίνη και οι 98% είπαν ότι πιστεύουν τους συγγενείς των θυμάτων. Ελπίζω να το έχει δει η κυρία Αδηλίνη. Για την υπόθεση του ότι η κυρία Αδηλίνη στο Οικονομικό Φόρουμ ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν είπε στους συγγενείς των θυμάτων ότι να πάνε σε κάποια εκκλησιά. Δεν το είπα λέει αυτό. Ναι. Αυτοί λέει το είπα. Ναι. Αυτοί που ήταν εκεί, τόσοι άνθρωποι. Καλά, ναι. Ξέρετε, αυτό είναι σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Εάν δηλαδή 98% λένε δεν πιστεύουμε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τι εμπιστοσύνη να υπάρχει? Ξέρετε τι συμβαίνει. Για τη δικαιοσύνη, για τον χώρο ναι, σας μιλάω. Ναι, ξέρετε τι συμβαίνει. Εγώ δεν θα βγω να ευλογήσω τα γένια μας. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει. Ναι, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει. Μακάρι να ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Να πιάσουμε ένα άλλο θέμα, ότι προσπαθούν να επισπεύσουν τη δικαιοσύνη, να επιταχύνουν τη δικαιοσύνη όπως το ξέρει ο κόσμος και τα πράγματα θα την επιβραδύνουν όσο ποτέ παλιότερα δεν έχει συμβεί αυτό. Και αυτό το δείτε που σας λέω. Η δικαιοσύνη για να επιταχυνθεί θέλει αίθουσες, ανθρώπους που θα δικάζουν και οι υποθέσεις θα μείνουν οι ίδιες. Ναι, πάντως ο κ. Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Εύχομαι να πετύχει το σχέδιό του, πραγματικά, να πετύχει το σχέδιό τους, αλλά θα κάνω μια τελείως προσωπική πρόβλεψη. Πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ σε 10 χρόνια και η δικαιοσύνη μας θα πηγαίνει στους ίδιους ρυθμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν που έχει η ελληνική δικαιοσύνη είναι η χρόνη της. Κάποιος εδώ πρέπει να με συνεφέρει που είμαι τόσο αισιόδοξο, το έκανε η κυρία Μελέμ. Η ατιμωρησία, κύριε Θωμαίδη, προέρχεται από την αργή απονομή της δικαιοσύνης. Yeah. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι νόμοι αλλάζουν και στον ποινικό νόμο τι εφαρμόζεται. Ο επικέστερος. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν που σήμερα έκανε κακούργημα, αύριο είναι πλημέλημα. Ξέρετε πόσα τέτοια μας έχουν συμβεί και έχουμε δει. Τελικά, ο καημένος που έφαγε το κακούργημα πάνω του δικαιώθηκε? Όχι. Ενισχύεται λοιπόν η ατιμωρησία. Και θα σας πω και αυτά τα αδικήματα όλα. Είναι τόσο δύσκολα αποδείξιμα, είναι τόσο δύσκολα τιμωρήσιμα, που τελικά η δικαιοσύνη και το τι προβλέπει η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Αυτό που είπε η κυρία Μελέμη για το κακούργημα που έγινε πλημέλημα, το ξέρουμε καλά από τους
ποινικού κώδικα. Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω, κύριε Θωμαίδη. Όχι, τα κατήγγειλε εδώ. Να συμπληρώσω το εξή. Έχει δίκιο, κύριε Μελέμη, και με όλε τι προηγούμενε υποθέσει που κατέληξαν όπω κατέληξαν με στοιχηματισμό. Εδώ όμω υπάρχει μια διαφορά. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πόρισμα Βουρλιώτη, αν μου επιτρέπετε. Να. Α, λοιπόν, να πω κάτι σε αυτό. Γιατί σέβομαι, εκτιμώ τον κύριο Βουρλιώτη. Τι να σα πω, είναι ένα από του. Τον θεωρώ σε έναν από το 30% των δικαστών που θεωρώ τέρας μόρφωσης, γνώσεων κτλ. Το λέω δημόσια, ξέρετε τον εκτιμώ. Το πόρισμα Βουλιώτη όμως, κυρία Μπενέα, δεν αρκεί. Για να φτάσουμε, είναι ένα κομματάκι. Αν συνεχιστεί αυτό με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο κ. Βουλιώτης, τότε θα φτάσουμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ο κύριος Βουρλιώτης δεν έχει όλα τα στοιχεία και όλα τα εργαλεία κυρίως, για να βρει όλη την πορεία αυτού του χρήματος. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να φτάσουμε εκεί. Το Ας πόρισμα, δούμε το πόρισμα το και πόρισμα τα λέμε δεν μετά το έχουμε ξανά. Δει ακόμα, ναι. Ναι, αφήστε να δούμε το πόρισμα και μετά. Τώρα, η δεύτερη αποκάλυψη έχει να κάνει με την άρση απορρίτου για τους 30 εμπλεκόμενους. Άρα, τι θα γίνει, θα έχουμε περισσότερους. Από ό,τι φαίνεται. Προφανώς. Γιατί ο κ. Σπυρόπουλος έχει βεβαίως το πόρισμα της οικονομικής αστυνομίας. Κανονικά η έρευνα τελείωσε και θα μπορούσε να ασκήσει διώξεις τώρα. Όμως οι πληροφορίες. Τις οποίες προανήγγειλε. Τις οποίες προανήγγειλε και αυτός μήνες. Και ο κ. Μαυρωτάς. Μήνες, ναι. Από ο κ. Σπυρόπουλος μήνες, ο κ. Μαυρωτάς πρόσφατα. Δεν αντιλαμβάνεται την διάκριση εξουσιών. Τι δουλειά έχει γενικό γενικά, κύριε Θωμαίδη. Να λέει ότι θα ασκήσει διώξει ο εισαγγελέα. Κύριε Θωμαίδη, δεν το αντιλαμβάνω. Ναι, ο κ. Μαυρωτάς βέβαια είναι γενικός γραμματέας του Υπουργείου, άρα είναι κυβερνητικός τέλεχος. Σε αυτή την κυβέρνηση γενικά μπερδεύουν τη διάκριση των εξουσιών. Το έχουμε δει πολλές φορές. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτά προφανώς, είναι απλά. Προφανώς έχει το ίδιο σύνδρομο και ο κ. Μαυρωτάς. Τώρα, όσο για την υπόθεση αυτή, ο κ. Σπυρόπουλος έκανε το εξής. Με βάση το υλικό που έχει στα χέρια του και τους 30, περίπου 30 είναι οι εμπλεκόμενοι και οι πληροφορίες ήταν ότι θα ασκηθούν ονομαστικές διώξεις στα 30 πρόσωπα αυτά, ζήτησε άρση απορρίτου με βούλευμα για να άρση απορρίτου των επικοινωνιών προσώπων που προφανώς μιλούσαν με αυτούς τους 30 εμπλεκόμενους. Άρα, μάλλον θα διευρυνθεί ο κύκλος των εμπλεκομένων. Ναι, ναι, γιατί για τους 30 ήδη είχε στοιχεία από έρευνες κατοίκων, ναι, από ψηφιακά μέσα, από τα κινητά τους, από τα λάπτοπ τους. Εκεί λοιπόν βρήκε να μιλούν με διάφορους για το στοίχημα. Μιλάμε πάλι για παράγοντες και μπουκ του στοιχήματος και φαίνεται ότι οδηγείται η έρευνα σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσώπων. Ανάς. Θέλω ένα σχόλιο από τον Γιώργο Μπούζο για να κλείσουμε και ένα από τον Γιώργο Κασναφέρη, γιατί αυτό που είπε για την ατιμορρησία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συνδέεται με το στοιχηματισμό. Ναι, Γιώργο. Αν προεκτείνουμε αυτό που είπες πριν από λίγο, Κυριάκο, για τον Γκάλοπ, όπου 98. Δεν πιστεύουν την εισαγγελέα του Άριου Πάγου και το μεταφέρουμε σε αυτό που προέβλεψε πριν από λίγο η κυρία Μελέμη, όχι από έλλειψη αισιοδοξίας, γιατί εσείς είσαι μια βιώσιμη πηγή αισιοδοξίας δίπλα της. Νομίζω ότι όλοι θα πούν. Δεν τα κατάφεραν. Πραγματικά. Ανεπιτυχώς. Ανεπιτυχώς. Ναι, αυτό είναι η εξαίρεση του κανόνα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι όλοι θα πούν ότι η κυρία Μελέμη έχει δίκιο και ότι δυστυχώς θα δικαιωθεί πανηγυρικά. Φοβάμαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι αυτό θα συμβεί. Κύριε Κασναφέρη. Ήμουνα νιός και γέρασα, κύριε Θωμαίδη. Σας γέρασα. Πέσαν τα μαλλιά. Ήμουνα νιός και γέρασα να ακούω για βουλεύματα. Και του Γιώργου. Για βουλεύματα, για πορίσματα, για διώξεις, για παραδιώξεις, για καταδιώξεις και τελικά να μην υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Δυστυχώς, ίσως αυτό που είπε η κυρία Μελέμη, ότι ο κάθε εισαγγελικός λειτουργός δεν έχει τα κατάλληλα εφόδια ή εργαλεία ή λειτουργεί ή τις κατάλληλες συνθήκες στα χέρια του και έτσι κάπου χανόμαστε σε μια δεδαλώδη διαδρομή. Μα εγώ δεν αντέχω, θα το πω, ένα λεπτό, θα το πω. Και θα πω και όνομα κιόλας. Ο ανακριτής των πρώτων στημένων αγώνων, ο κύριος Γιώργος Κασίμης, ένας εξαιρετικός δικαστής, ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε την υπόθεση του Κοριγιόπολης. Πάω να τον βρω στο κτίριο 6 της Ευελπίδων, να κάνω ρεπορτάζ. Πού τον βρίσκω, ξέρετε? Όχι στο γραφείο του, σε μία αγωνία, αυτό πριν 13-14 χρόνια, τότε που ο τότε πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, έλεγε ότι όλη η Ελλάδα θα έχει Wi-Fi. Που έψαχνε σήμα, ναι, στο, ναι, κινητό το του. Μπράβο, όχι στο κινητό του. Το 2012 έλεγε ο πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει σήμα Wi-Fi σε όλη την Ελλάδα. Ο ανακριτής των στημένων αγώνων, ο διώκτης του διαδικτυακού στοιχήματος, ήταν με το λάπτοπ σε μία αγωνία
του κτηρίου 6 της Ευελπίδων και έκανε έτσι για να βρει σήμα στο Wi-Fi για να μπει ο άνθρωπος στο ίντερνετ. Και το 24 έτσι. Α, και τώρα είναι έτσι. Ναι. Είναι στην Ευελπίδα ακόμα. Ναι, σε κάποια κτηρία. Και μόλις φτάσει στο παραπέντε να βγάλει ένα πόρισμα. Θα πάρει μια μετάφραση. Βγαίνετε στα παράθυρα, δηλαδή. Στα παράθυρα, και οι ανακριτές και οι εισαγγελείς, φαντάζομαι. Στα κάγκελα, κύριε Θωμαίδη, είμαστε για να πιάσουμε σήμα. Εκείνα... Γιατί μερικές φορές χρειάζεται να μην χρησιμοποιήσουμε το κινητό μας. Εκείνα τα καροτσάκια που έχουν υπεξαιρεθεί από τα διπλανά σούπερ μάρκετ και κουβαλούν τις δικογραφίες για λογαριασμό. Είναι. Τι θα πει, δανεικά. Δανεικά είναι. Τι έχουν, δεν τι έχουν δανεικά. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι βλέπω στην Ευελπίδων στο εφετείο καροτσάκια, τα τεράστια, ξέρετε, το μάρκετ. Που κουβαλούν δικογραφίες γιατί μπορεί να τις κουβαλήσει ο δικαστικός υπάλληλος. Σωστά. Και από πού τις έχει πάρει, από πού τα έχει πάρει τα καροτσάκια. Από τα γύρω σούπερ μάρκετ. Έτσι. Και μόλις έτοιμος για το Μαΐδι να βγάλει ένα πόρισμα, θα στρίβει για το αραβόνο, θα πάρει μια μετάθεση, θα πάρει μια αναβάθμιση που θα είναι υποβάθμιση και θα θέλει ο καινούργιος να ξαναπιάσει το φάκελο από την αρχή και πάει λέγοντας. Με τα μέσα που έχουμε να ψηφιοποιηθούν οι δικογραφίες και να μην κουβαλάμε αυτό το πράγμα. Έγγραφα επί εγγράφων, χαρτιά, επί χαρτιών. Χάθηκε, λέει, εκείνο το έγγραφο από τη δικογραφία των 500.000 σελίδων και έχουν χάσει ένα έγγραφο. Πόσο δύσκολο είναι. Μα εδώ και ο Βρούτσης πανηγυρίζει που έκανε ψηφιακό εισιτήριο. Είναι χάρτινο, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει πανηγυρίζει ο άνθρωπος. Θέλω να πω με αυτό, το ζήτημα που βάζει η κυρία Μελέμη για τις δικογραφίες, τις βαρύτατες, δεν είναι μόνο αυτό. Θα τις δείτε καταχωνιασμένες σε διάφορους φοριαμούς. Και τις έχει φάει υγρασία και δεν μπορούν να διακρίνουν τι γράφει η δικογραφία. Έτσι απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Πώς τις επανακτούν αυτές, θέλω να μάθω. Σε τέτοια θέματα περιμένω απαντήσεις από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όχι στα ζητήματα της Εκκλησιάς. Σε τέτοια ζητήματα οφείλει να απαντήσει ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός που τον σέβομαι, τον τιμώ και πιστεύω θα αποδώσει δικαιοσύνη στο τέλος. Μπορεί η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Θωμαίδη, βλέποντας όλα αυτά, να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή να πιστεύει ότι θα τη βοηθήσει ο Θεός να τα λύσει. Ναι, προφανώς. Γιατί αφού δεν κινείται μόνη της, μπορεί να πιστεύει στο Θεό, τη βοήθεια του Θεού. Έχει δίκιο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Μελέμη, τον κύριο Κασνάφερη, τον κύριο Βόγλη, τον κύριο Μπούζο που ήταν απόψε μαζί μας, όπως βέβαια και τον Δημήτρη Σαλπικίδη, που ήταν από μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ένας άνθρωπος που μας έδωσε την αγωνιστική διάσταση. Εμείς εξοκύλαμε ως συνήθως, πήγαμε στα δικαστικά. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε μία νέα αποκάλυψη. Μία αποκάλυψη της Μέρης Μπενέα που νομίζω ότι θα δημιουργήσει αίσθηση. Γιατί ακριβώς μας βγάζει λίγο εκτός χώρας. Θα πάμε να ταξιδέψουμε. Πιο πολλά, κύριε Θωμαϊδή. Γιατί. Όχι. Μην πείτε περισσότερο. Θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε. Να είστε βέβαιοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Θα συναντηθούμε την επόμενη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, με μια δίκη πάντα προσχηματική. Καλό ξημέρα μας σε όλους.